1821-2021. Γνωρίζουμε την ιστορία, διαμορφώνουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά, 16 από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας, με κοινό όραμα, εκφράζουν ένα παράδειγμα ενότητας και συνεργασίας. Πρωτοβουλία 21. Τρία χρόνια προετοιμασίας, 120 και πλέον δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες, εκθέσεις, εκδόσεις, συναυλίες τιμούν το παρελθόν και προβάλλουν τη σύγχρονη Ελλάδα. Πρωτοβουλία 21. Η ιστορία, έμπνευση για το μέλλον. Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο επετειακό αφιέρωμα με εξέχουσες Ελληνίδες των 200 χρόνων του νέου ελληνικού κράτους. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η πινακοθήκη των προβεβλημένων γυναικών του δημόσιου βίου της χώρας περιλαμβάνει ευάριθμες προσωπογραφίες. Μιλώντας για το χώρο της πολιτικής, αξίζει να επισημανθεί ότι οι Ελληνίδες αποκτήσαμε το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε στις εθνικές εκλογές μόλις πριν από 69 χρόνια και περίπου 90 χρόνια μετά, αφότου είχε καθιερωθεί συνταγματικά η ανδρική καθολική ψηφοφορία στη χώρα μας, το 1864. Κάπως καλύτερα, βεβαίως, είναι τα πράγματα για εμάς τις Ελληνίδες, σε σύγκριση με τις Ελβετές, οι οποίες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου το 1971, διότι τότε κατάφεραν να πείσουν τους Ελβετούς να πούν ναι στο δημοψήφισμα. Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής ήταν η Ελένη Σκούρα, με τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου, η οποία με την Βυργινία Ζάνα από το αντίπαλο κόμμα των Φιλελευθέρων, την κόρη της Πινελόπης Δέλτα και γονή του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Μανουήλ Μπενάκη, έχουν καταγραφεί στην ελληνική ιστορία ως οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα στις επαναληπτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 1953 στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, κατά τις οποίες ψήφισε ο γυναικείος πληθυσμός, έλαβαν χώρα το 1956. Πρώτη Ελληνίδα υπουργός χρημάτισε η Λίνα Τσαλδάρη, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη και κόρη του ιστορικού και πρωθυπουργού της Ελλάδος Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έγινε υπουργός από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1956 στο Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, όπου και παρέμεινε για δύο χρόνια. Ασύγνωστη παράληψη θα ήταν να μην αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα την Καλλιρόη Παρέν, μία από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες, η οποία δημιούργησε το 1911, φίλες και φίλοι, το Λύκειο Ελληνίδων και κατάφερε να πείσει την κυβέρνηση του Δηληγιάννη τότε να επιτρέψει την φίτηση των γυναικών στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η Παρέν, πρέπει να θυμηθούμε, ότι ήταν η πρώτη η οποία ανακοίνησε το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες ήδη από τη δεκαετία του 1890. Δυστυχώς, ούτε μία κυβέρνηση αποδέχθηκε αυτό το γυναικείο αίτημα, ούτε η κυβέρνηση του Βενιζέλου, ούτε του Παπαναστασίου, έως ότου κατέληξε να γίνει πραγματικότητα, όπως είπαμε, το 52 νομοθετικά και το 56 εμπράκτος. Η Καλλιρόη Παρέν δυστυχώς απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου του 1940 και έτσι δεν είδε τη δικαίωση του πολύχρονου και συνεχούς αγώνα της για την ισότητα των δύο φύλων. Φιδωλή είναι η παρουσία των γυναικών και στο χώρο της επιστήμης, καθώς η φίτηση των Ελληνίδων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επετράπει το τέλος του 19ου αιώνα, εκεί κοντά στο τέλος. Η Ιωάννα Στεφανόπουλη ήταν Ελληνίδα δημοσιογράφος και ήταν η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια Ελληνικού Πανεπιστημίου. Ναι. Στον χώρο της τέχνης είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα για τις γυναίκες σε σχέση με τους τομείς της πολιτικής και της επιστήμης, ίσως διότι ο χώρος της τέχνης είναι πιο φιλόξενος για την εύθραυστη ή μήπως τελικά ανθεκτική γυναικεία φύση. Τα είπα όλα αυτά, κυρίες μου, εδώ και σας ευχαριστώ πολύ που είστε, γιατί
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να συνοψίσουμε σε αυτό το λίγο χρόνο τις γυναίκες τους δύο τελευταίους αιώνες. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, η ιστορικός, η αγαπημένη μας, κυρία Μαρία Ευθυμίου. Καλώς ήλθατε. Η επίσης αγαπημένη μας λυρική μονοδός, σοπράνο, κυρία Βάσο Παπαντονίου. Καλώς ήλθατε. Και επίσης η κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Χαρά Σπιλοπούλου. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε στη συντροφιά μας την κυρία Μανουέλα Παυλίδου και την κυρία Φαλή Βογιατζάκη, οι γυναίκες οι οποίες έχουν επιλεγεί με σχετικά κριτήρια, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε περισσότερες. Είναι η Μπουμπουλίνα, η Μαρία Κάλλας, η Αμαλία Φλέμινγκ, η Μελίνα Μερκούρη και η Νίκη Γουλανδρή. Προτείνω να ξεκινήσουμε χρονικά να δούμε αυτές τις γυναίκες και να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Ευθυμίου. Πρέπει να πω εδώ δημόσια ότι προσπαθώντας να συγκεντρώσω στοιχεία για αυτή την έρευνα, έπεσα σε τόσα μισογυνικά αποφθέγματα για τις γυναίκες στο διαδίκτυο, που ειλικρινά σοκαρίστηκα. Έφρυξα, για να χρησιμοποιήσω το ρήμα. Αλλά διάλεξα ένα που μου άρεσε πάρα πολύ και είναι από τον Ισοκράτη, Μαρία. Οι άνδρες κάνουν τις πράξεις και οι γυναίκες κάνουν τους άνδρες. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη δράση της Μπουμπουλίνας. Και ο λόγος είναι σε εσάς. Να δούμε τη δράση της. Πόσο αναμενόμενη ήταν αυτή η δράση για μια γυναίκα? Πολεμική δράση για γυναίκα δεν είναι αναμενόμενη. Mm-hmm. Ιστορικά, δηλαδή τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια, ο άνδρας πολεμάει. Θεωρείται αυτονόητο ότι ο πόλεμος, με τον τρόπο που γινόταν μέχρι πρόσφατα, διότι πια είναι τεχνολογία ο πόλεμος, αλλά ενώ ο πόλεμος ήταν σώμα με σώμα, η αλκή του άνδρα ήταν αυτή η οποία μπορούσε να βγάλει πέρα αυτό το καθήκον. Επομένως, θεωρούταν αυτονόητο ανδρικό καθήκον και έτσι ήταν και στην Επανάσταση του 21. Στην Επανάσταση του 21 δεν έχουμε κανένα σώμα γυναικών. Θέλω να πω, η Επανάσταση βγήκε πέρα με άτακτα σώματα, πολλά άτακτα σώματα που ήταν όλα ανδρικά. Δεν στήθηκε κανένα γυναικείο σώμα πολέμου. Γυναίκες έτυχε να πολεμήσουν σε κάποια στιγμή, σε άμυνα, σε απελπισία, όπως συνέβη στην περίπτωση των Σουλιωτισσών ή σε Μανιάτισσες ή γενικά γυναίκες που βρέθηκαν σε απελπισία και είπαν στην ευχή του Θεού θα τα δώσουμε όλα και όπου πάει. Αυτό όμως δεν συγκροτεί στρατιωτική αλκή και δράση. Mm-hmm. Οι γυναίκες που έχουμε πιο συντεταγμένα σε πόλεμο στην Ελληνική Επανάσταση είναι 2-3. Και εκεί βάζουμε και ένα ερωτηματικό και θα σας εξηγήσω γιατί εκεί είναι όλες στη θάλασσα. Έχει σημασία αυτό, έχει σημασία αυτό, διότι στη θάλασσα δεν πολεμάς σώμα με σώμα. Mm-hmm. Και επομένως εκεί δίνεται η δυνατότητα παράλληλων ταλέντων που μπορεί να αναδείξει μια γυναίκα. Και επιπλέον στη θάλασσα ο τρόπος του πολέμου γινόταν ήταν αρκετά περίπλοκος, δηλαδή η επίθεση γινόταν με πυρπολικά. Mm-hmm. Και μετά έπεφτε ο υπόλοιπος στόλος και δεν έχουμε καμία γυναίκα που να έχει μπει σε πυρπολικά. Αυτό ήταν όχι απλώς άντρα, εδώ ήταν του πιο σκληρού mm-hmm. και γενναίου άντρα. Ωστόσο, το υπόλοιπο κομμάτι της μάχης στη θάλασσα, που σε αυτό το σημείο υπενθυμίζω ότι το μεγάλο μας όπλο ήταν ο στόλος μας στην Επανάσταση του 21. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, το να νικήσουμε στην ξηρά δεν ήταν τόσο βέβαιο. Καλά, ποτέ δεν είναι βέβαιο τίποτε όταν ξεκινάς ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά το να είμαστε καλύτεροι στη θάλασσα θεωρούνταν αυτονόητο, λόγω της ναυτοσύνης των Ελλήνων. Mm. Επομένως, η πλευρά της γυναίκας στη θάλασσα είχε πολλαπλές δυνατότητες για να δώσει λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν το συζητούμε. Μεταξύ των οποίων η Μπουμπουλίνα είναι η πιο αξιόλογη, mm-hmm. Διότι η πλευρά της θάλασσας είναι και πιο οικονομικά αποκεκομένη και οργανωμένη. Για να στήσεις τότε ένα καράβι, όπως έλεγαν, έβαζε σερμαγιά. Δηλαδή μπορούσε να βάλει ο καθένας ένα ποσοστό και να είναι συμμέτοχος το καράβι. Ήταν συμμετοχικό το καράβι. Επομένως, ενώ το καράβι είναι μια αντρική δουλειά,
καθώς για να στηθεί χρειάζεται συμμετοχή κεφαλαίου, θα μπορούσε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο να είναι και γυναικείο κεφάλαιο, αν ο άντρας σου είχε πεθάνει κτλ. Αυτή είναι η περίπτωση της Μπουμπουλίνας. Η οποία η Μπουμπουλίνα έχει γενέθλια σήμερα, νομίζω. Αλήθεια. Γεννημένη 11 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, γεννήθηκε μέσα στη φυλακή που ήταν ο πατέρας της. Πινότσι. Και έχει πατρικό. Σημασία αυτό, διότι. Η Μπουμπουλίνα και στην αποκωδικοποίηση αυτής της προσωπικότητας πρέπει να έχουμε υπόψη μας το τι είναι το σκαρί, το ίδιο το σκαρί, δηλαδή ότι είναι απρόσωπο από πλευράς κεφαλαίου και μπορεί να ανεχθεί τη συμμετοχή γυναίκας σε μια έκτακτη περίπτωση. Η Μπουμπουλίνα ήταν δύο φορές χήρα από καραβοκύριδες και ο πατέρας της ήταν καραβοκύρης. Επομένως, είχε συμμετοχή σε ένα πλοίο και όχι μόνο, αποδείχθηκε και επιχειρηματίας καλή, δηλαδή αυγάτισε τα πλοία των ανδρών της. Και επιπλέον, ως φαίνεται στην περίπτωσή της, ήταν και μάχημη πάνω στο πλοίο. Στο πλοίο πολεμάς με τα κανόνια. Κυρίως αυτό που μετράει είναι η ναυτική ικανότητα την ώρα που μπλοκάρεις τον άλλον, εκεί πια θέλει πολύ λεπτές κινήσεις. Δεν πολεμάς με το όπλο στο χέρι, όπως ο άντρας στην ξηρά. Εξ αυτού, όπως αναφέρεται, ας πούμε, η δόμνα βυσβίζει η μαντόμαυρο γένος. Άλλη που διέθεσε την περιουσία της. Επίσης, ήταν και οι τρεις γυναίκες που αναφέρουμε, και η Μπουμπουλίνα και η μαντόμαυρο γένος και η βυσβίζει, γυναίκες υψηλής κοινωνικής θέσεως αναλογικά, υψηλής οικονομικής κατάστασης. Αυτό σημαίνει και μια αυτοπεποίθηση που τους έδινε η θέση τους. Στην περίπτωση της Μπουμπουλίνας, ως φαίνεται, από τις τρεις αυτές γυναίκες ήταν εκείνη η οποία πραγματικά πολεμούσε πάνω στο σκαρί περισσότερο. Θέλω να πω, φαίνεται ότι ήταν μια ψυχωμένη γυναίκα, ήταν μια αντρογυναίκα. Το βλέπουμε και στη φωτογραφία. Ήταν αντρογυναίκα. Και οι φιλέλληνες, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, η Μπουμπουλίνα ήταν πάρα πολύ χρησιμοποιημένη σαν μορφή για την προαγωγή, ας πούμε, και την προπαγάνδηση της Ελληνικής Επανάστασης από τους φιλέλληνες του εξωτερικού, σε διάφορα αντικείμενα τα οποία παρήγαγαν για να ενισχύσουν την Επανάσταση. Υπήρχαν αποτυπώσεις πολεμιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Η Μπουμπουλίνα ήταν πρώτο τραπέζι πίστα, δεν το συζητούμε. Ήταν υπεφιλημένη από πλευράς γυναικών του φιλελληνικού κινήματος. Αυτό έπαιξε ρόλο στην ενίσχυση του θρύλου της. Οι φιλέλληνες δημιουργούσαν πιάτα με εικόνες φιλελληνικές. Τραπουλόχαρτα. Η Μπουμπουλίνα συνήθως ήταν η ντάμα στα τραπουλόχαρτα. Επίσης υπήρχε και μόδα αλλά μπομπολίνε. Δηλαδή υπήρχαν ρούχα που λεγόταν αλλά μπομπολίνε, ανάλογα τη χώρα. Και υπήρχε και μια απόχρωση του γκρίζου που ήταν αλλά μπομπολίνε. Δηλαδή ένας χρωματισμός. Θέλω να πω με αυτό ότι η Μπουμπουλίνα έχει προβληθεί, ίσως όχι αδίκως, από τους φιλέλληνες που την είδαν και μετέφεραν το κλίμα της. Πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό ότι η θάλασσα γενικά θεωρούνταν πηγή δύναμης και δικαίως, διότι στο 19ο αιώνα για να είσαι δυνατός παγκοσμίως έπρεπε να έχεις ισχυρό στόλο. Η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο της εποχής ήταν η Αγγλία. Βέβαια. Και η δύναμή της στηριζόταν στο ναυτικό της. Επομένως, ο συνειρμός που ερχόταν μια γυναίκα πάνω σε στόλο, που ο στόλος είναι αυτός που φέρνει τη δύναμη, που οι Έλληνες είναι οι αδύναμοι, αλλά πολεμούν απέναντι σε έναν ισχυρό. Και μια γυναίκα είναι στο πιο ισχυρό όπλο που μπορεί να νικήσει αυτόν τον αδύναμο, ήταν μια πολύ γόνιμη, ας πούμε, σειρά συμβολισμών που ενέτεινε την φήμη της Μπουμπουλίνας και όχι αδίκως. Η Μπουμπουλίνα εξάλλου συνδύαζε δύο νησιά στην ύπαρξή της, που ήταν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, οι Σπέτσες και η Ίδρα. Η ίδια ήταν η Ιδραία, που η Ίδρα ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, το ξέρε και δεν συζητούσε ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη, έχει σημασία αυτό. Και η δεύτερη ήταν οι Σπέτσες, επίσης μεγάλη ναυτική δύναμη, ανταγωνιστική, όπως σας είπα, ως προς την Ίδρα. Εκείνη παντρεύτηκε δύο φορές σπετσιώτησες, σπετσιώτες. Και επομένως θεωρείται σπετσιώτησα με Ιδραίκες ρίζες. Έχει σημασία για την Επανάσταση της Ευρωπαίας. Τι στάση τήρησε, κύριε Ευθυμίου, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, στις αντιθέσεις που υπήρχαν στον αγώνα?
Είναι μια κρίσιμη ερώτηση αυτή που ήδη το γεγονός ότι ήταν σπετσιώτισσα και ταυτοχρόνως και ιδρέα την κάνει να μετέχει σε μια από τις εντάσεις της Επανάστασης. Η Ελληνική Επανάσταση είχε πολλά μέτωπα. Και ενώ τα νησιά Ίδρα και Σπέτσες στην πραγματικότητα είναι και διπλανά σε απόσταση κολύμβησης, δεν είναι θέμα. Όμως ήταν ανταγωνιστικά πριν από την Επανάσταση, λόγω του εμπορίου, και μέσα στην Επανάσταση ανταγωνιστικά, αλλά σε πολλά αναγκαστικά συνέπλεαν για να ελέγξουν τμήματα του πελάγους. Στην περίπτωση αυτή, η Μπουμπουλίνα δρούσε κυρίως ως πετσιώτισσα, αλλά ταυτοχρόνως είχε το νου της και στην Πελοπόννησο, όπως είχαν και οι Ιδραίοι το νου τους στην Πελοπόννησο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο γιος του Κολοκοτρώνη και η κόρη της Μπουμπουλίνας, γιατί η Μπουμπουλίνα είχε 6 παιδιά από τους 2 της συζύγους, παντρεύτηκαν. Και τότε οι γάμοι δεν γίνονταν από έρωτα. Ήταν σπανιότατο να γίνει γάμος από έρωτα. Ήταν γάμοι στόχου, οικογενειακού στόχου. Επομένως, η Μπουμπουλίνα σε αυτό το σημείο, όπως και ο Κολοκοτρώνης φυσικά, προφανώς, εκεί στο Νοέμβριο του 21, λίγο μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, ήδη ο Κολοκοτρώνης είχε αποκτήσει ισχυρή φήμη λόγω της Τριπολιτσάς, επελέγει προφανώς και από τον έναν και από τον άλλον ένας τρόπος να ενισχύσουν την παρουσία τους και την πολιτική τους παρουσία. Γιατί πήγαινε μαζί η πολεμική δράση με το πολιτικό περιβάλλον. Άρα ήταν παίκτης η Μπουμπουλίνα και σε αυτό το επίπεδο. Και εξ αυτού, όταν ήρθε η ώρα του εμφυλίου πολέμου, δεν πρόλαβε να ζήσει και πολλά η Μπουμπουλίνα, γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι, είχε έναν ευνίδιο θάνατο σε μια οικογενειακή αψιμαχία μεταξύ του ερωτευμένων γιών και κόρης από τις οικογένειες. Έτσι το 25 χάθηκε, αλλά πρόλαβε να ζήσει τον εμφύλιο πόλεμο, που στον εμφύλιο πόλεμο κύριο ρόλο έπαιξε η Ίδρα, η πατρίδα της δηλαδή, αλλά και ο Κολοκοτρώνης, ο συμπέθερος. Έχει σημασία αυτό. Κράτησε μια επαμφωτερίζουσα στάση στον εμφύλιο, κάτι που την έβλαψε μετά, διότι κατά κάποιο τρόπο τιμωρήθηκε, της αφαιρέθηκαν κάποια κτήματα που της είχαν δοθεί ως ανταμοιβή για το γεγονός ότι πλήρωνε, όπως και η Βυσβίζη, έτσι και η Μαυρογένουσα, έτσι και η Μπουμπουλίνα. Στην πραγματικότητα τι έκαναν, πλήρωναν την κίνηση των πλοίων πάνω στα οποία δρούσαν οι ναύτες. Διότι όπως και στην Ξηράζηση και στη θάλασσα στην περίοδο της Επανάστασης, ούτε οι ναύτες, ούτε οι ένοπλοι δεν πήγαιναν να πολεμήσουν αν δεν έπαιρναν μισθό. Πολλές φορές αν δεν τον προκαταβαλωνόταν ο μισθός. Και εξ αυτού η Μπουμπουλίνα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, και αυτή την πλευρά, την οικονομική πλευρά, να τη βγάζει πέρα. Και μέχρι να έρθουν τα χρήματα των δανείων, πολλοί καραβοκύριδες έβαζαν από τα δικά τους χρήματα. Αυτό εξάλλου αργότερα έφερε και τη δολοφονία του Καποδίστρια, γιατί όλοι μετά ζητούσαν την αμοιβή των χρόνων που είχαν πληρώσει από την τσέπη τους, και όλα αυτά έφεραν μεγάλες ανισορροπίες στα πράγματα. Ναι. Θα πρότεινα να αφήσουμε εντός εισαγωγικών τις ισχυρές γυναίκες και να πάμε σε αυτές που ήταν αδύναμες και να δούμε όλες και όλοι μαζί ορισμένες φωτογραφίες, κυρία Ευθυμίου. Και αν έχετε την καλοσύνη να μας τις σχολιάσετε, γιατί οι γυναίκες, ναι. Εδώ είναι μια, ναι, στην προηγούμενη ήταν μια γυναίκα απελπισμένη που κρατάει το παιδί της, τρομαγμένη. Ναι, ναι, μια, να δούμε αυτές τις γυναίκες. Προφανώς είναι από φιλέλληνες οι περισσότερες. Ναι, ναι. Της Ευρώπης είναι ο ρομαντισμός της εποχής. Ναι, έχει σημασία. Η γυναίκα, το παιδί, ο άμαχος δηλαδή, στην περίπτωσή μας, σε αυτή την εικόνα, είναι μια γυναίκα η οποία έχει πάρει το σπαθί. Στην είναι μέσα, έχει πάρει το σπαθί. Που θα πει ότι υπερασπίζεται τον εαυτό της μέσα σε μια απελπισία. Όπως και αυτή, η γυναίκα προσπαθεί να αντλήσει δύναμη μέσα από την επίκληση της Παναγίας. Ζητούν βοήθεια από το Θεό. Είναι μια, ας πούμε, τυπική Εδώ πλευρά. Βλέπουμε έναν πατέρα, ενδεχομένως, με τη γυναίκα του σφαγμένη και ημίγυμνη, που είναι ένα σχόλιο για την κακοποίηση των γυναικών. Ακριβώς. Και η ιατροδικαστής εδώ, η καθηγήτρια της ιατροδικαστικής, συμφωνεί. Βεβαίως.
Όπως και εδώ πάλι έχουμε γυναίκες οι οποίες πήραν τα όπλα σε απελπισία. Εδώ πάλι, σκλαβοπάζαρο, οι γυναίκες πουλιούνταν βεβαίως και τις κοιτούν, τις περιεργάζονται βεβαίως, ως αξία. Οριζόταν η τιμή ανάλογα με την εμφάνιση. Και φυσικά εδώ είναι έχουμε η σφαγή της Χίου, ο Ντελακρουά. Βέβαια. Που είναι και ο άνδρας ανήμπορος σε αυτή την αποτύπωση. Δηλαδή και οι άνδρες είναι ανήμποροι. Κοιτάξτε την κεντρική αντρική μορφή, είναι ανήμπορη μπροστά στη βία. Άρα υπάρχει μια ισότητα σε αυτή την περίπτωση της απελπισίας των δύο φύλων. Ναι. Και τώρα να δούμε τις απεικονίσεις, Βριζάκης. Πώς είναι γυναίκα η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο πόλεμος αρσενικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι μια φιλολογική παρατήρηση. Έτσι είναι. Και στα ελληνικά είναι και ως προς το άρθρο. Η ελευθερία, αλλά λοιπόν. Ισχύει και σε άλλες χώρες. Και στη Γαλλία, δεν λοιπόν, βοηθάει ακριβώς. Το άρθρο. Η πάμε γυναίκα, να δούμε και εδώ πάλι Ντελακρουά που είναι η Ελλάδα. Πάλι Ντελακρουά, βέβαια, στο η Ελλάδα πάνω. Στο Μεσολόγγι. Και έχουμε βέβαια και την γαλλική ελευθερία. Πάλι κοιτάξτε πόσο γυναίκες είναι όταν παριστάνονται. Δηλαδή με το στήθος έξω. Είναι γυναίκες, δεν είναι. Όπως σου θυμίζουν, δεν είναι σαν την φιδιών. Αθηνά, ας πούμε. Ναι, τη θεά των φιδιών, της Μινωικής Κρήτης. Έχει σημασία, ακριβώς. Ας πούμε, στην αρχαιότητα η Αθηνά ήταν άφιλη. Ενώ εδώ είναι γυναίκα κανονική. Δεν είναι εκείνη η οποία ακριβώς πολεμάει, είναι εκείνη η οποία δίνει κουράγιο στους άντρες για να πολεμήσουν. Γενικά η γυναίκα είναι σύμβολο. Και ο 19ος αιώνας ήταν πολύ αντρικός αιώνας. Γιατί ήταν ο ηρωικός αιώνας. Μεγάλες μάχες, ναπολεόντιοι πόλεμοι, στη συνέχεια εθνική πόλεμη για την ανεξαρτησία. Εκατοντάδες χιλιάδες άντρες είχαν πέσει στη φωτιά και ήταν τιμή σου να πεθάνεις. Δηλαδή ήταν ένα ιδανικό στο 19ο αιώνα να πεθάνεις. Επεδίωκες να πεθάνεις ηρωικά. Αυτό είναι πολύ αντρικό. Και δεν είναι γυναικεία αυτή η πλευρά. Όμως η γυναίκα σε αυτό το ρομαντικό πλαίσιο, γιατί είναι η περίοδος του ρομαντισμού ο 19ος αιώνας, η γυναίκα είναι εκείνη που εκτρέφει τα αισθήματα, εκείνη που υποστηρίζει όλη αυτή την ηρωική πλευρά και είναι ταυτόχρονα και η γλυκύτητα. Δηλαδή, μέσα στη σκληρότητα του πολέμου, έχεις την ανάγκη να κουμπίσεις σε όμορφες στιγμές που θα σου φέρουν το μέλλον, ας πούμε, και το παρόν πιο απλά, πιο γλυκά. Και γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πάντοτε, γενικά οι χώρες είναι γυναικείες. Γιατί είναι μητρική η αγκαλιά, είναι κάτι που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Όπως είπε ο Σωκράτης. Ακριβώς. Εμείς τους γεννάμε. Πλάτη τους άντρες. Προτείνω να βάλουμε στη συντροφιά μας μια φωνή από τον ουρανό. Αν συμφωνείτε, κυρία Παπαντονίου, κυρία Ευθυμίου και κυρία Σπιλιοπούλου. Έζησα για την τέχνη, έζησα για την αγάπη. Για να την ακούσουμε. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δεν έχεις να πεις. Thank you.
Θα βάλω τα γυαλιά μου. Κυρία Παπαντονίου, σας καλεί να μιλήσετε για αυτήν. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου, συγγνώμη, ευχαριστώντας την Επιτροπή της Οργάνωσης για την τιμή που μου δόθηκε να μιλήσω για τη Μαρία Κάλλας σε αυτήν την τόσο σημαντική εκδήλωση, όπου αναφέρονται και τιμώνται σπουδαίες Ελληνίδες του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Δέχτηκα αυτή την τιμή σαν αναγνώριση, όχι της καλλιτεχνικής μου προσφοράς, αλλά σαν μία μουσικός που υπηρετεί την μουσικό Μαρία Κάλλας και προσπαθεί να της δώσει έναν ναό για να κατοικήσει το πνεύμα της και να διδαχθούν οι αρχές της. Σας ευχαριστώ για αυτή την αναγνώριση. Φυσικά, θα μιλήσω σαν μουσικός, όχι σαν ιστορικός τέχνης, ούτε σαν κριτικός ή μουσικολόγος. Παρακαλώ, ας μου συγχωρεθεί μια χρειά συναισθηματικής φόρτισης που αναμφίβολα θα υπάρξει και που δεν θα μπορούσα να την αποφύγω. Θα ξεκινήσω με το συγκλονιστικό δικό της μήνυμα όταν μετά από χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα προσκεκλημένη του σπουδαίου Κωστή Μπαστιά για να τραγουδήσει στο Ηρώδιο. Είμαι Ελληνίδα. Το αίμα μου είναι ελληνικό και κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει. Τι την όθησε να αναγγείλει κάτι τέτοιο? Ο φόβος του φθόνου που καραδοκεί και που τον διαισθάνθηκε? Μια Ελλάδα που δεν συγχωρεί εκείνους που έχοντας ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της, μπόρεσαν να προχωρήσουν μακριά της, ωστόσο κρατώντας την μέσα τους σαν ιερή γνώση και νοσταλγία. Για όλους αυτούς βέβαια υπάρχει και η πατρίδα του καθενός χωριστά, ο χώρος που περιέχει το πολύτιμο, το προσωπικό, ανησυχία, αμφιβολία, γλώσσα, μνήμη, προορισμός. Κλείνω την παρένθεση αυτή για να καταθέσω την προσωπική μου ανάγνωση της προσωπικότητας αυτής της πράγματι μεγάλης Ελληνίδας. Πιστεύω λοιπόν ότι η πατρίδα και γλώσσα της ήταν η μουσική. Προσπάθησε να εξερευνήσει κάθε αχαρτογράφητη περιοχή της για να αντλήσει τη βαθύτερη γνώση της ύπαρξής της και το γιατί του προορισμού της. Ένιωθε στο υποσυνείδητό της πως υπήρχε ένας προορισμός, προκαθορισμένος. Να ανατρέψει και να φανερώσει άγνωστες πλευρές των μουσικών κειμένων στην όπερα. Είναι εκείνη που επανέδωσε τον αρχικό προσδιορισμό αυτής της τέχνης, που αποτελείται από το μέλος και το δράμα. Άφησε πρότυπα που καθιερώθηκαν. Σαν αποτέλεσμα της κατάθεσής της, έγινε η ίδια, όχι ένα αστέρι, ένας αστερισμός, μοναδικός και μόνιμος στο στερέωμα της τέχνης. Πιστεύω ότι επομίστηκε αυτό το βάρος με βαθύτατη συνέπεια και συνέστηση της ιερατικότητας αυτού του χρέους για εκείνη και για τη μουσική που υπηρετούσε υπερασπιζόμενη τα ιερά της. Είναι βέβαιο ότι ένιωθε πως της είχε ανατεθεί αυτό το μεταφυσικό χρέος που ίσως τη φόβιζε παρά την αλαζονία που παρουσίαζε κάποιες φορές η εμφάνισή της. Δεν νομίζω ότι ήταν ματαιόδοξη ή φιλάρεσκη όταν αποφάσισε να λαξεύσει η ίδια με επώδυνο και επικίνδυνο τρόπο το άχαρο κομμάτι που δεν της επέτρεπε να ερμηνεύσει ρόλους που απαιτούσαν διαφορετική σωματική διάπλαση. Το έκανε πάλι υπηρετώντας την απόλυτη ανάγκη να προσδώσει στο πρόσωπο που ερμήνευε την αισθητική αξιοπιστία, δοσμένη στην τέχνη που ταυτίστηκε και βίωσε απόλυτα μαζί της. Σε αυτή την αποκαλυπτική μεταμόρφωσή της, είχε την τύχη να έχει πλάι της ανθρώπους με μεγάλη αισθητική παιδεία και γνώση, όπως τον Λουκίνο Βισκόντι και τον Πιέρο Τόζι. Έτσι, μεταμορφωμένη, έγραψε το βήμα της στην περγαμηνή του χρόνου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο περισσότερο στα τόσα πορτρέτα που της έχουν γίνει. Θα ήθελα, αν μου επιτρεπόταν, να πω για τη σχέση μου με την ύπαρξή της,
ή καλύτερα τα μυστηριακά νήματα που συνδέουν δύο ζωές τόσο ξένες μεταξύ τους, ταγμένες ωστόσο στην ίδια τέχνη και αναζήτηση. Μιλώ για εκείνην που ποτέ δεν συνάντησα και που ένιωθα μια εκλεκτική, θα έλεγα, συγγένεια μαζί της. Την αποκάλεσαν θεϊκή, divina. Εγώ θα την έλεγα βαθύτατα ανθρώπινη. Κουβαλούσε σίγουρα το θεϊκό, χωρίς να χάνει το ανθρώπινο περίγραμμά της. Και το θείο φανερώνεται στη δύναμη της θέλησής της να φανερώσει τον άνθρωπο στον άνθρωπο μέσα από την τέχνη της. Παρόλο τον πόλεμο που της έγινε από τους γύρω της, που δεν ήθελαν να δεχθούν πως άνθρωπος τελικά σημαίνει πάνω απ' όλα μόχθος, προσπάθεια, πορεία και όχι αναγνώριση και συμβιβασμός. Για μένα ήταν μια μορφή που δεν μπορείς να την καταχωρήσεις στο πάνθεο των συμβόλων. Είναι πέρα από αυτά. Ήταν τρωτή, γι' αυτό μακρινή, απρόσεκτη. Αποδέχτηκε το φορτίο της ανθρώπινης υπόστασής της και καταξίωσε τον άνθρωπο. Πορεύτηκε με το ακατέργαστο, το άμορφο που της δόθηκε, προς τη μορφή και το μέτρο, γιατί η ζωή της ήταν μια αναζήτηση, όχι της ψυχρής τελειότητας, μα της αλήθειας και της ομορφιάς. Ο δρόμος της ήταν δρόμος αυτογνωσίας και προσφοράς, μα και αγωνίας συνύπαρξης. Ήθελε να ανήκει, όμως χωρίς εξάρτηση. Ήταν αισθηκτώδης, μα ποτέ ανεξέλεγκτη. Οδήγησε με μια σοφία την πρωτόγονη φύση της σε μια πορεία αυτογνωσίας και ανάτασης. Σε μια καλλιέργεια που δεν της αφαίρεσε τις ευαισθησίες της, δεν την στέγνωσε σαν άνθρωπος. Εύχομαι, τελειώνοντας, να δικαιωθεί η προσπάθεια και να γίνει η Ακαδημία Λυρικής Τέχνης στο σπίτι όπου ξεκίνησε αυτή η μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνης. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παπαντονίου, εμείς σας ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι μας αγγίξατε βαθιά. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω με την ιδιότητά σας, όχι της Μονουδού, αλλά της Προέδρου της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης, Μαρία Κάλλιας. Πριν από 10 χρόνια την ιδρύσατε, 11, πριν το 10. Από πολλά χρόνια. Πριν από ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ναι. Ναι, κοιτάξτε. Αλλά θέλω να σας εκφράσω πραγματικά την ευγνωμοσύνη μας, γιατί προσπαθείτε να διατηρήσετε άσβεστη τη μνήμη της Κάλλιας, ναι, ναι, στην Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε, πριν μας μιλήσετε για την Ακαδημία, να δείξω κάτι το οποίο, κυρίες μου, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι θα πρέπει να μας προξενεί ντροπή. Να δούμε το σπίτι της Μαρίας Κάλλιας, παρακαλώ. Σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή, και θα μας εξηγήσει η κυρία Παπαντονίου. Επί της πατησίων, καταραίων, υποκατάληψη, το σπίτι όπου έζησε η Μαρία Κάλλιας. Δεν μπορώ να φανταστώ χώρα στον κόσμο που θα το έκανε αυτό. Για μιλήστε μας. Κοιτάξτε, θα έχετε καταλάβει από το κείμενο που σας διάβασα το βαθύ σεβασμό μου και τη βαθύτατη ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτήν την μεγάλη καλλιτέχνηδα. Και επίσης να προστατεύσω κατά κάποιο τρόπο και αυτή τη λυρική τέχνη, η οποία δεινοπαθεί τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, το σπίτι αυτό, εγώ το μπήκα μέσα το 2007. Ανήκε στο ΝΑΤ. Mm-hmm. Μετά πέρασε, κάναμε την πρώτη συμφωνία και πέρασε από το ΝΑΤ το κτίριο αυτό σε όλα τα άλλα τα κτίρια που είναι, πώς λέγεται. Διατηρητέα. Ναι, ναι. Επί Μελίνας Μερκούρη έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Το διατηρητέο έγινε επί Μελίνας Μερκούρη. Επί Μερκούρη, για ναι. Να μην κατεδαφιστεί. Να μην το κατεδαφιστεί. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, υπήρξαν καταληψίες επί 5 χρόνια, 6 χρόνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνανε μέσα. Όταν πρωτομπήκαμε εμείς,
με τους φίλους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν αφιλοκερδώς για αυτή την ιστορία και είναι σημαντικοί άνθρωποι, όταν μπήκαμε νιώσαμε μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή πραγματικά. Στη συνέχεια κάναμε αυτό το συμβόλαιο, το οποίο το έχουμε, η εταιρεία δηλαδή, το έχει για 20 χρόνια, για 30 χρόνια, με τη δυνατότητα να ανανεωθεί. Εγώ βέβαια δεν θα υπάρχω τότε. Αλλά, μην το λέτε αυτό. Αλλά όμως αυτό θα γίνει, γιατί πιστεύω βαθύτατα σε αυτό από τον καιρό που το ξεκίνησα. Και πιστεύω ακόμα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, έχουν γίνει τα καινούργια σχέδια. Έχουν κατατεθεί για να εγκριθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και των Νεωτέρων Μνημείων. Είμαστε σε λίγο καιρό, θα έχουμε τις άδειες. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, κύριε Παπαντονίου? Χρειάζεστε χρήματα. Βέβαια, βεβαίως. Γιατί είμαστε εδώ σε ένα οικονομικό φόρουμ που, δόξα τω Θεώ, χρήματα υπάρχουν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό λοιπόν, το κτίριο... Πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος, για πείτε μας. Μακάρι. Εμείς δεχόμαστε βοήθεια, γιατί είναι βέβαιο ότι αφού... Πώς χρηματοδοτήσετε? Δεν έχουμε από πουθενά χρήματα εμείς. Μάλιστα. Καθόλου. Δεν μας έχει δώσει ποτέ. Κανένας δεν μας έχει δώσει. Ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε σαν μη κερδοσκοπικοί που είμαστε. Δεν έχουμε. Δεν διαμαρτύρομαι αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν σίγουρα και πολλοί άλλοι άνθρωποι, πολύ σημαντικοί, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι ανάλογο. Αλλά έχουμε μία οφειλή, διεθνή οφειλή στην Κάλλας. Απευθύνομαι στους ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα έχουν περίσευμα, είναι βέβαιο, και παρακαλώ να βοηθήσουν, γιατί από τη στιγμή που φτιάχνουμε το κτίριο, έχουμε όλο το υπόλοιπο να στηθεί η Ακαδημία. Να φέρουμε τους σπουδαιότερους δασκάλους, βέβαια, να διδάξουν. Να δώσουν υποτροφίες. Είναι ένας δρόμος μακρύς. Βέβαια. Αλλά καταρχήν θέλουμε βοήθεια για να καταφέρουμε να το φτιάξουμε το σπίτι. Αυτό το οποίο είναι ένα πανέμορφο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ομορφιά του. Μπήκε, καλέσαμε τον κύριο Δήμαρχο κάποια στιγμή, ο οποίος δηλαδή ένιωσε πραγματικά υπερήφανος που υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο στην Αθήνα. Μπορεί να βοηθήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων? Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα θελήσει να βοηθήσει. Γιατί έχει και εκείνος αναλάβει να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Αλλά εκείνη η περιοχή, δεν νομίζω. Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης να βοηθήσει. Μάλιστα. Ελπίζω εκεί, ναι, να είναι δίκοα τα ότα. Εκεί μπορεί να βοηθήσει. Γιατί θα δούμε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι. Ελπίζουμε κι εμείς μαζί σας και θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαντονίου. Εμείς σίγουρα πολύ. Και στα άκρα σας δημοσίως απευθύνω την ευχαριστώ πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στο πλευρό σας. Μακάρι να βρεθούν να βοηθήσουν για αυτό. Στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να περάσουμε τώρα στην επιστήμονα. Η κυρία Χαρά Σπιλιοπούλου, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών Υγείας, γυναίκα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Σχολή Επιστημών Υγείας είναι η ιατρική, η νοσηλευτική, η φαρμακευτική και η οδοντιατρική. Και είναι, όπως είπα και νωρίτερα, καθηγήτρια ιατροδικαστικής και φαρμακολογίας και διευθύντρια στο εργαστήρι. Να πω, δεν ξέρω αν είναι μυστικό, Χαρά, ότι μας ήρθατε από αυτοψία, από τα γλυκά νερά, από εκεί που έγινε αυτό το φρικτό φωνικό. Ναι, σήμερα είχαμε... Ήσασταν εκεί το πρωί. Ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ναι. Δύσκολο. Λοιπόν, εδώ όμως μας ήρθατε και θέλω εσείς, ως η πρώτη γυναίκα κοσμήτορ, όπως είπα, ως επιστήμον ιατρός και ως γυναίκα, να μας μιλήσετε για την Αμαλία Φλέμινγκ. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για πόσες και πόσοι από εμάς, κυρίως οι νεότερες και οι νεότεροι άνθρωποι, γνωρίζουν την Αμαλία Φλέμινγκ. Και θα ήθελα να μας πείτε, τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί, σε ένα νέο κορίτσι, σε ένα νέο αγόρι? Ποια ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ, Χαρά? Θα ήθελα πάρα πολύ να τους μιλήσω για μια σπουδαία Ελληνίδα πρώτα και μετά μια σπουδαία γιατρό. Η Αμαλία Κουτσούρη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιουνίου του 1912 σε μια αστική, ίσως μεγαλοαστική οικογένεια. Ο μπαμπάς της ήταν δερματολόγος γιατρός στην Κωνσταντινούπολη, είχε δική του κλινική, αλλά σύντομα, σε πολύ μικρή ηλικία, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το σπίτι της, γκρέμισαν
λαιλάτισαν αρχικά και γκρέμισαν την κλινική του πατέρα της. Οπότε η οικογένεια Κουτσούρη αναγκάστηκε να γυρίσει στην Ελλάδα για να ζήσουν εδώ τα παιδιά και να μεγαλώσουν εδώ στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον βέβαια με την κουλτούρα της πόλης, με την κουλτούρα των Κωνσταντινουπολιτών και με μία προφορά κωνσταντινουπολίτικη που δεν απέβαλε ποτέ. Ως μαθήτρια ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τα φιλοσοφικά μαθήματα, για τα φιλολογικά μαθήματα, όμως σίγουρα ήταν πιο καλή στα μαθηματικά. Και τελικά σπούδασε στη δικιά μας τη σχολή, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, τελείωσε την Ιατρική Σχολή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, παντρεύτηκε ένα φίλο του αδερφού της, έναν νεαρό αρχιτέκτονα, τον Μανώλη Βουρέκη, και ολοκληρώνοντας τις σπουδές της, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορ. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον σύζυγο που είχε εκείνη την εποχή, συμμετείχε πολύ ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Το 1941 συνελήφθη, φυλακίστηκε στις φυλακές Αβέροφ και ο κύριος ρόλος της στην Αντίσταση ήταν να κρύβει Εβραίους, να φυγαδεύει Εβραίους και να κρύβει στρατιώτες, Έλληνες, Εγγλέζους και Νεοζηλανδούς. Βεβαίως, όπως σας είπα, συνελήφθη και προσπάθησε να δραπετεύσει από τη φυλακή. Η Γκεστάπο την έπιασε και την καταδίκασε σε θάνατο. Ευτυχώς, παρέμεινε φυλακισμένη, δεν εκτελέστηκε η ποινή και την απελευθέρωσαν οι σύμμαχοι με το τέλος του πολέμου. Τελειώνει λοιπόν ο πόλεμος και το 1947 το Βρετανικό Συμβούλιο της δίνει μια υποτροφία για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στην ιατρική ασφαλώς. Και όπως έλεγε η ίδια, το κριτήριο για να πάρει αυτή την υποτροφία δεν ήταν τόσο πολύ ακαδημαϊκό, όσο η μεγάλη προσφορά που είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Εθνική Αντίσταση. Πριν φύγει για αυτές τις μεταπτυχιακές σπουδές, λες και το ήξερε, χωρίζει με τον πρώτο της άντρα. Πηγαίνει στο Λονδίνο και εκεί δουλεύει στο ίδρυμα του Αλέξανδρου Φλέμινγκ, ο οποίος δύο χρόνια πριν, το 1945, είχε πάρει το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την ανακάλυψη της πενικυλίνης, όπως αυτό θα το ξέρουν οι περισσότεροι. Ευτυχώς που υπάρχει το αρχείο της ΕΡΤ, κυρία Φλέσσα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βλέπουμε καταπληκτικές εκπομπές. Έχω δει τη ζωή της Αμαλίας Φλέμινγκ σε πάρα πολλές εκπομπές της ΕΡΤ, όπου εκεί λοιπόν σε μια από αυτές περιγράφει πώς συνάντησε για πρώτη φορά το Φλέμινγκ στην Αγγλία. Είπε ότι ο Φλέμινγκ κάπνιζε πάρα πολύ και είχε πάντοτε ένα τσιγάρο στο στόμα και μιλούσε και με πολύ βαριά σκοτσέζικη προφορά. Όταν λοιπόν πήγε να τον συναντήσει εκεί, της είπε με τα σκοτσέζικα και με το τσιγάρο, «Θέλεις να δουλέψεις στο τμήμα της αλλεργίας?» Εκείνη δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που της είπε, τον κοίταξε έκπληκτη και της λέει, «Καλά, αφού δεν θέλεις, να σε βάλω να δουλέψεις μαζί μου». Δεν υπήρχε άλλη γυναίκα στο ερευνητικό team του Φλέμινγκ και πράγματι την πήρε στο εργαστήριο κοντά του. Αμέσως με το που άρχισε να δουλεύει μαζί του, βγήκαν και οι πρώτες δημοσιεύσεις σε αυτά τα περιοδικά, τα πολύ μεγάλα που έχουμε στην ιατρική, το British Medical Journal και το Lancet. Τελειώνει την μετεκπαίδευσή της και το 1949 γυρίζει στην Ελλάδα γιατί έγινε διευθύντρια στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Το 1953 παντρεύτηκε το Φλέμινγκ, δυστυχώς όμως δεν έζησαν για πολύ καιρό μαζί και σε δύο χρόνια περίπου, λιγότερο από δύο χρόνια, ο Φλέμινγκ πέθανε. Λόγω του ότι ο Φλέμινγκ ήταν Sir, η Αμαλία Φλέμινγκ ήταν Lady. Ένας τίτλος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει η ίδια ποτέ,
Αυτό που χρησιμοποίησα αργότερα, όπως θα σας πω, ήταν η βρετανική υπηκότητα, γιατί λόγω του γάμου πήρε και αυτή την υπηκότητα. Επέστρεψε στην Ελλάδα λίγο πριν γίνει η δικτατορία. Ένα μήνα, ίσως παραπάνω, πριν το 67, πριν ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας. Αρχίζει βεβαίως πάλι την αντιστασιακή δράση και συλλαμβάνεται το 1971, γιατί ήταν μέσα στην ομάδα που βοήθησε τον Αλέξανδρο Παναγούλη στην προσπάθειά του να δραπετεύσει από τις φυλακές. Ήταν αλήθεια βεβαίως ότι τον βοήθησε, γιατί περιγράφεται στις διηγήσεις όλων αυτών των ηρώων εκείνης της εποχής ότι είχε κρύψει μέσα στο εξώφυλλο, το σκληρό εξώφυλλο ενός βιβλίου, πριόνι, για να το περάσουν στη φυλακή στον Παναγούλη και να κόψει τα κάγκελα. Προδόθηκε. Η αρρώστια των Ελλήνων, προδόθηκε η επιχείρηση και τελικά συνελήφθη μαζί με όλους όσοι βοήθησαν τον Παναγούλη, την ανέκριναν στο ΕΑΤΕΣΑ, τη βασάνισαν πάρα πολύ σωματικά και ψυχικά και επειδή γνώριζαν ότι έπασχε από σαχαρώδη διαβήτη και κάθε παρέμβαση στη διατροφή, στην ενυδάτωσή της θα της έκανε κακό, την άφησαν για πάρα πολλές ώρες χωρίς νερό, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί πάρα πολύ η υγεία της. Έκανε μια πολύ μεγάλη αιματουρία καθώς ήταν κρατούμενη. Μετά από αυτό καταδικάστηκε από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση 16 μηνών, αλλά η δικτατορία, βλέποντας ότι μπορεί αυτό να έχει ένα αντίκτυπο στη χώρα από το εξωτερικό, αποφάσισε να μην την κρατήσει στη φυλακή. Την έβαλαν σε ένα αεροπλάνο, λέγοντάς της «έχεις τη βρετανική υπηκότητα, θα πας στην Αγγλία». Κάτι στο οποίο ήταν πολύ αντίθετη, αντέδρασε πάρα πολύ, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Βρίσκεται λοιπόν να ζει μετά από την αποφυλάκηση αυτή στην Αγγλία. Ζει φτωχά, δεν ήταν πλούσια, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του Φλέμινγκ. Ίσως, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί η αγγλική κοινωνία της είχε φερθεί λίγο σκληρά επειδή παντρεύτηκε το Φλέμινγκ, παρά το γεγονός ότι ο Φλέμινγκ όταν παντρεύτηκε ήταν χείρος. Και μένει λοιπόν στο Λονδίνο, όπου τι άλλο θα κάνει, αντίσταση. Στο σπίτι της στο Λονδίνο μαζεύει τους αυτοεξόριστους Έλληνες, τους μαγειρεύει καταπληκτικά, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Κωνσταντινοπολίτησα εξάλλου. Αδύνατο να ξεφύγει. Διαβατήριο επιτυχία στη μαγειρική. Και σε αυτά τα βράδια έτσι που οργανώνουν την αντίσταση, υπάρχουν δύο γυναίκες μαζί της, που είναι συνοδοιπόροι της, που είναι φίλες της, που αγαπιούνται πολύ, η Μελίνα Μερκούρη και η Ελένη Βλάχου. Κήρυξαν αυτές οι γυναίκες έναν αγώνα ενημέρωσης, διαρκούς ενημέρωσης της Ευρώπης, του κόσμου όλου σχετικά με αυτά που γίνονταν κατά την περίοδο της Χούντας στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γυρίζει λοιπόν με την πτώση της δικτατορίας και καταθέτει ως μάρτυρας στη δίκη των βασανιστών της ΕΑΤΕΣΑ, όπου περιγράφει και τα βασανιστήρια τα δικά της, αλλά και την υπόνοια που είχε ως γιατρός, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να χορηγούσαν ουσίες, παρεστησιογόνες ή άλλες ουσίες στους κρατούμενους για να τους δίνουν πληροφορίες και για να τους βασανίζουν. Είναι εντυπωσιακό κάτι που έκανε μία ομάδα γυναικών αμέσως μετά στην πρώτη επέτειο της επιβολής της Χούντας, δηλαδή μετά την απελευθέρωση από τη Χούντα, στις 21 Απριλίου του 1975. Διοργανώνεται ένα παγκόσμιο κίνημα που αφορά την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό το κίνημα ονομαζόταν «Οι γυναίκες επιστρέφουν». Ήταν μια πορεία γυναικών που έλαβε χώρα και στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και στον Καναδά,
στις 20 και 21 Απριλίου οι γυναίκες προχωρούσαν διαδηλώνοντας την κατοχή της Κύπρου, τον πόλεμο που είχε συμβεί εκεί. Βεβαίως ήταν εκεί η Αμαλία Φλέμινγκ, στην πρώτη γραμμή, μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, στην πορεία προς την Αμόχωστο. Δεν έφτασαν βέβαια στην Αμόχωστο. Τους σταμάτησαν τα κατοχικά στρατεύματα στο οδόφραγμα της Δερίνιας. Και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ στην Κύπρο δεν βρέχει ποτέ, εκείνη την ημέρα είχαν ανοίξει οι καταράχτες του ουρανού. Αυτές οι γυναίκες δεν ξέρουν πραγματικά πώς περπατούσαν. Ήταν αυτό το κομμάτι και αυτές οι πορείες των γυναικών που επιστρέφουν δεν είχαν καμία σχέση με πολιτικά κόμματα. Ήταν μόνο γυναίκες και οι οποίες γυναίκες ξεκινούσαν αυτές τις πορείες επειδή θέλαν την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κύπρο. Λίγο καιρό μετά ξεκίνησε η πολιτική της δράση. Το 1977 εκλέγεται βουλευτής επικρατείας. Το 1981 βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και το 1985 πάλι στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Επιπροσθέτως, διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων. Είχε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των γυναικών, για την ειρήνη, όπως σας είπα. Ήταν η πρώτη πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Αλλά πάλι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, επειδή όπως ξέρετε υπάρχουν και Τούρκοι, εκεί έδινε πάρα πολύ μεγάλους αγώνες, γιατί τους είχε μπροστά, τους έβλεπε, τις απαντούσαν, τους απαντούσε. Στην Αθήνα ζούσε σε ένα πάρα πολύ μικρό διαμέρισμα, με ένα δωμάτιο, στο Κολωνάκι, με πάρα πολλές γάτες, κάποτε είχε 8 γάτες, και πάρα πολύ ωραία λουλούδια. Δείχνουν πολλά πράγματα για τον κόσμο της. Πέθανε σε νεαρή ηλικία, 73, δεν είχε γίνει ακόμα 74 ετών. Σε μια ηλικία εννοώ που μπορούσε να δώσει πάρα πολλά ακόμα, στις 26 Φεβρουαρίου του 1986. Όταν πέθανε, εκείνη τη χρονιά, το νοσοκομείο των Μελισσίων εδώ στην Αττική πήρε το όνομά της, νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, προς τιμήν της. Ενώ νομίζω ότι αν μπορούσε να ζητήσει κάτι πριν πεθάνει, θα ήταν να δει, να υλοποιείται το μεγάλο όραμα που είχε το κέντρο ερευνών Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να το δει. Θα μας μιλήσετε για το κέντρο αυτό, αλλά νωρίτερα για μιλήστε μας για την σχέση της λίγο περισσότερο με αυτόν τον φλεγματικό Σκοτσέζο, ο οποίος ανακάλυψε την πενικυλίνη, τη μούχλα. Ναι, ο Φλέμινγκ, όπως είπατε, ήταν Σκοτσέζος, τελείωσε την ιατρική και ασχολήθηκε πολύ νωρίς με τη μικροβιολογία. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια εποχή όπου οι φαντάροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πέθαιναν στα πεδία των μαχών από μολύνσεις. Ο τρόπος που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τότε τις μολύνσεις, σας λέω και τα ιατρικά μας, ήταν τα αντισηπτικά. Βεβαίως δεν γινόταν κανείς καλά και αμέσως μετά τον πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσλήφθηκε στο St. Mary's Hospital, στο κεντρικό Λονδίνο, στο εργαστήριο μικροβιολογίας, στο δεύτερο όροφο, για να μελετήσει τα μικρόβια. Ως προσωπικότητα ο Φλέμινγκ ήταν πολύ ακατάστατος, πολύ πώς να το πω, αφηρημένος, όπως ήταν όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες. Όπου λοιπόν δεν τακτοποιούσε το εργαστήριό του. Μας το έχω πει τώρα. Και έτσι έφυγε για διακοπές το Σεπτέμβρη του 1928 και όταν επέστρεψε βρήκε τα τριβλία, όπως λέμε, εκεί που καλλιεργούνται τα μικρόβια, να έχουν μουχλιάσει. Αποφάσισε να τα καθαρίσει επιτέλους. Τα πέταξε όλα σε ένα μεγάλο δοχείο με απορρυπαντικό. Εκείνη την ώρα όμως είχε κάποιο επισκέπτη που του ζήτησε να δει με τι ασχολείται.
τραβάει το δοχείο που ήταν πάνω-πάνω, που δεν είχε μπει στο απορριπαντικό, και όπως το βλέπει, βλέπει ότι γύρω-γύρω από τη μούχλα, από αυτό το μύκητα δηλαδή, είχαν σκοτωθεί οι σταφυλόκοκοι. Το κοιτάζει περίεργος, απομονώνει το μύκητα, ο οποίος ήταν του γένους Πενικύλιο, και ονόμασε αυτή την μικροβιοκτόνο ουσία Πενικυλίνη. Ήταν ένας πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος και έλεγε συνεχώς «Η φύση δημιούργησε την Πενικυλίνη, εγώ απλώς τη βρήκα». Λες και ήταν εύκολο δηλαδή να τη βρει κάποιος. Βεβαίως, το 1928 που γίνονται αυτά, δεν παράγεται Πενικυλίνη σε ευρεία κλίμακα. Περάσαν αρκετά χρόνια, χρειάστηκε η βοήθεια της Βρετανικής κυβέρνησης και της Αμερικανικής κυβέρνησης, που έδωσαν τα χρήματα για να παραχθεί η κρυσταλλική Πενικυλίνη, κάτι που τελικά έγινε το 1941. Ευτυχώς, έστω και το 1941, πρόλαβαν οι φαντάροι, όταν έγινε η απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία, να έχουν αντιβιωτικό. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που παρασύρθηκα λίγο με τα ιατρικά. Η Αμαλία Φλέμινγκ όμως και αυτή παρασύρθηκε με όλα αυτά. Τον γνώρισε στο εργαστήριο, παντρεμένο και με ένα γιο. Το 1949 που γύρισε η Αμαλία Φλέμινγκ στην Ελλάδα, πεθαίνει η γυναίκα του Φλέμινγκ. Διατηρούν βεβαίως μία επαφή. Τον καλεί στην Ελλάδα να κάνει κάποιες ομιλίες κτλ. Και το 1952 έρχεται στο τέλος του 52 ο Φλέμινγκ στην παγκόσμια διάσκεψη της UNESCO που γινόταν εδώ, και το τελευταίο βράδυ πριν φύγει δεν άντεξε άλλο και της έκανε πρόταση γάμου. Ήταν τόσο ξαφνικό αυτό, η Αμαλία το δέχτηκε υπερβολικά γρήγορα, σε σημείο που προξένησε αμηχανία και στον ίδιο το Φλέμινγκ, γιατί πράγματι φαίνεται ότι μεταξύ τους είχαν αναπτύξει μια πολύ ισχυρή σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Παντρεύονται το 1953, εκείνος 71 έτους, εκείνη 41. Και αυτό λέει πολλά. Η Αμαλία Φλέμινγκ αγαπούσε την καλοσύνη του, την ταπεινότητά του, το μυαλό του, την ιατρική του εμβέλεια. Συνήθως όμως αναφερόταν με την λέξη «ήταν πολύ καλός άνθρωπος». Συνεχίζουν την κοινή ερευνητική τους πορεία, αλλά λίγο μετά πεθαίνει ξαφνικά ο Φλέμινγκ στο σπίτι τους, στο Λονδίνο, από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτή ήταν περίπου η ζωή της, δεν ξανά έκανε κάτι άλλο στη ζωή της. Όπως σας είπα, εδώ στην Ελλάδα ζούσε πολύ μοναχικά. Ναι. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μας μιλήσετε για αυτό το ερευνητικό κέντρο των βιοιατρικών επιστημών που φέρει το όνομα του Φλέμινγκ, Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Αυτό είναι ένα κέντρο για το οποίο η Ελλάδα είναι πάρα πολύ περήφανη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και κάτι. Πάρα πολύ καταξιωμένο. Όπως σας είπα, ήθελε να το κάνει αυτό το κέντρο το 1965 και σας επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν πλούσια. Σας άκουγα, κυρία Παντονίου, που ζητούσατε την ενίσχυση στην οικονομική πριν. Και εκείνη λοιπόν τη ζήτησε για να φτιάξει αυτό για τον άντρα της. Το 1966 ευτυχώς η Εκκλησία της Ελλάδας της έδωσε 128.000 στρέμματα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία πρέπει να απευθυνθούμε, κυρία Παπαντονίου. Γιατί όχι. Νομίζω. Για να χτιστούν εκεί οι εγκαταστάσεις αυτού του Ιδρύματος Βασικής Βιοιατρικής Έρευνας, όπως εκείνη ήθελε να το λέει. Αρχίζει λοιπόν να χτίζεται, βεβαίως έρχεται η Χούντα, σταματάνε τα πάντα και όλες οι άλλες πολιτικές περιπέτειες μετά, ώστε σταμάτησαν τα έργα και τελικά ξανάρχισαν πολύ αργότερα όταν η Αμαλία Φλέμινγκ είχε πεθάνει. Αυτή τη στιγμή έχει χτιστεί ένα κτίριο 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο από το 1998 που λειτουργεί, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι ένα κέντρο το οποίο εστιάζει στην αριστεία, στην τεχνολογική αριστεία, στην εκπαίδευση και στην καινοτομία στις βιοιατρικές επιστήμες.
φτιάχνει καινοτόμα φάρμακα, μελετάει αρρώστιες σε κυταρικό μοριακό επίπεδο, για τις οποίες δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα θεραπείες. Τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η πνευμονική ίνωση, σοβαρά δηλαδή νοσήματα, καρκίνος εννοείται, σοβαρά δηλαδή νοσήματα τα οποία προσπαθεί το Φλέμινγκ, το Αλέξανδρος Φλέμινγκ, να τα παλέψει σε κυταρικό ή υποκυταρικό επίπεδο. Και λειτουργούν τώρα δύο Ινστιτούτα εκεί, το Ινστιτούτο Βασικής Βιοιατρικής Έρευνας, αυτό που ήθελε η Αμαλία Φλέμινγκ, και το Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας. Τι ωραία που τα είπατε στη μνήμη της και μάθαμε τόσα πολλά. Άμα. Τώρα, στο τέλος, αν θα σας ζητούσαμε να την χαρακτηρίσετε έτσι πολύ γρήγορα, αστραπιαία, με ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό, τι θα λέγατε, τι θα επιλέγατε? Με ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό. Ναι. Θα διάλεγα τότε κάτι που αρχίζει από το αρχικό γράμμα του ονόματός της. Από το Α. Γιατί την έχω ως πολύ πρώτη γυναίκα. Το επίθετο θα ήταν αντισυμβατική. Ήταν αντισυμβατική γυναίκα. Ναι. Και το Α θα είναι αγωνίστρια. Μάλιστα. Τέλεια. Και θέλω να κλείσω με μία φράση για να καταλάβετε πόσο ταπεινός άνθρωπος είναι. Ήταν. Της έλεγαν, είστε πολύ γενναία. Που πράγματι, πόσες Ελληνίδες είναι σαν την Μπουμπουλίνα ή σαν την Αμαλία Φλέμινγκ. Εκείνη λοιπόν τι έλεγε? Δεν είμαι γενναία. Απλώς δεν έχω την αίσθηση του κινδύνου. Ήταν ένας άνθρωπος που χάρισε πολύ λίγα πράγματα στον ίδιο της, στον εαυτό. Ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα για την Ελλάδα, μια Ελληνίδα, ας βάλουμε και ένα έψιλον σε αυτά που σας είπα, μια πραγματική Ελληνίδα σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αυτή του προηγούμενου αιώνα για την χώρα μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Είμαστε τόσο τυχερές που ζούμε αυτή την εποχή, παρά την πανδημία. Και από την Αμαλία Φλέμινγκ, λοιπόν, θα πάμε στην Αμαλία Μαρία Μερκούρι, αν το λέω σωστά, η οποία ουδέποτε άκουσε σε αυτό το όνομα. Είναι η Μελίνα Μερκούρι και θα προσθεθεί στην συντροφιά μας η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρι, κυρία Μανουέλα Παυλίδου. Κυρία Παυλίδου, μας ακούτε? Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, δική μας η χαρά. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν το αντιλήφθημε όλες και όλοι, αλλά η χρονιά που πέρασε, το 2020 δηλαδή, ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για να τιμηθεί η τελευταία Ελληνίδα θεά, όπως έχει αποκληθεί η Μελίνα Μερκούρι. Έτος Μερκούρι, το 2020. Όντως. Διότι έχουν όντως, παρέλθει... Ναι, έχουν... 100 παρέλθει 100 χρόνια από τη γέννησή της και 26 χρόνια από το θάνατό της. 18 Οκτωβρίου γεννήθηκε το 1920 και απεβίωσε στις 6 Μαρτίου το 1994. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή επιτρέψτε μου να σας χαρακτηρίσω ως τον άνθρωπό της, τον άνθρωπο που ήταν δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή. Μανουέλα, εάν ζούσε η Μελίνα τώρα και ήταν 100 ετών, πώς θα αντιδρούσε? Δεν νομίζω, δεν της άρεσε καθόλου αυτό. Να ακούει ότι είναι 100 χρονών. Εγώ, που ήμουν πολύ ενθουσιασμένη με τα 100 χρόνια που κήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού, αισθανόμουν ότι αυτό το 100 δεν ταιριάζει στη Μελίνα, γιατί η Μελίνα ήταν η νεανικότητά της ήταν το θέμα το οποίο κυριαρχούσε πάνω της. Ναι. Σας ακούμε. Α, γιατί έχω μια καθυστέρηση. Και αισθανόταν και εκείνη νέα, ούτως ή άλλως πάντα, και είχε και πολύ νεανική θέση ζωής και πολύ νέους φίλους από τότε που τη γνώρισα. Όσο για το έτος Μελίνα Μερκούρι, δυστυχώς ο COVID τον νίκησε και ακυρώθηκαν τα περισσότερες ενέργειες που πρόκειται να γίνουν και απλώς
μια πολύ μεγάλη έκθεση που θα γινόταν στην Τεχνόπολη, τη μεταφέραμε για τον Γενάρη του 22. Έχει γίνει και μια ταινία, Μανουέλα, κυρία Παυλίδου, έτσι δεν είναι? Ναι. Έγινε μια ταινία πολύ ωραία, την οποία την προβάλαμε στο ΡΕΞ που έγιναν πέρσι τα βραβεία για την ηθοποιό που δίνει κάθε χρόνο το Ίδρυμα. Και μάλιστα είχαμε την τιμή να παραδώσει το βραβείο η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Και έγινε μια ταινία, την οποία σκηνοθέτησε και έγραψε ο Μάνος ο Καρατζογιάννης, ο σκηνοθέτης. Και συμμετείχαν όλες οι βραβευτήσεις ηθοποιοί, οι οποίες ήταν πολύ ωραίο. Διηγόντουσαν η κάθε μία ένα κομμάτι από την ιστορία της Μελίνας, χωρίς να κάνουν τη Μελίνα, αλλά ως Μελίνες. Και επειδή αυτά τα κορίτσια είναι όλα υπέροχα και όλες σπουδαίες ηθοποιοί, ήταν κάτι πολύ ωραίο. Παίχτηκε και από την ΕΡΤ μια φορά, αλλά μετά σταμάτησε, γιατί και τα κορίτσια θέλανε να μην κυκλοφορείς πολύ, οπότε το σεβαστήκαμε. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει γνωστότερη αυτή η ταινία. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για την Μελίνα Μερκούρη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένα πλάσμα ανεφόρων και ορίων. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, κυρία Παυλίδου. Για μιλήστε μας. Όρια είχε, γιατί ήξερε να βάζει κάτω το κεφάλι, να δουλεύει, να απαιτεί, να διεκδικεί, να κάνει διάφορα τέτοια πράγματα που τις χρειαζόντουσαν για να πετύχει αυτό που έβαζε στο μυαλό της. Γιατί άμα έβαζε κάτι στο μυαλό της, ήθελε απόλυτα να το πετύχει και δεν την απασχολούσαν πολύ. Ήτανε μονόδρομος δηλαδή. Uh-huh. Αλλά ήτανε συγχρόνως μια γυναίκα που ήταν όλα μεγάλα που λέτε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο μεγάλο το στόμα και τα μάτια, ήτανε μεγάλη γενναιοδορία της, μεγάλη καλοσύνη της, είχε τεράστιο χιούμορ, είχε αυτό σαρκασμό, είχε οξυδέρκεια, είχε τρομερή διέστηση, τη λέγαμε πολλές φορές Κασάνδρα. Γιατί έλεγε πράγματα που έλεγε «Σι, έλα μωρέ, σιγά μη γίνει» και γινόταν. Και τη λέγαμε Κασάνδρα πολλές φορές. Ναι. Εσείς... Ήτανε... Ναι. Ναι. Συνεχίστε, συγγνώμη. Λέω, ήταν μια γυναίκα πολύ, πολύ ξεχωριστή. Εντάξει, ίσως και εγώ δεν είμαι η πιο αντικειμενική ομιλήτρια, αλλά ήταν μια γυναίκα πραγματικά που είχε μια τέτοια γοητεία, την οποία και να μην σου άρεσε, Μελένα, είχες μαζί της διάφορα διαφωνίες και τα λοιπά. Όταν τη γνώριζες, η Μελίνα θα σε κατακτούσε 1000%. Μάλιστα. Ήταν γητεύτρα, λοιπόν, η Μελίνα. Ακριβώς. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς γνωριστήκατε το 1971 μαζί της στο Παρίσι. Ναι. Είχα πάει τότε να... Σπουδάζατε στο Παρίσι. Ναι, σπούδασα στο Παρίσι και την γνώρισα. Και με μια τεράστια φυσικότητα γίναμε πολύ σύντομα πάρα πολύ φίλες. Τι να πω, δεν ξέρω. Ήταν μια σχέση η οποία έγινε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και η οποία κράτησε όλη μου τη ζωή. Γιατί φεύγοντας η Μελίνα, εγώ δυστυχώς θα πω, γιατί αυτό ακόμα με φορτίζει εμένα πάρα πολύ, ασχολούμαι όλα μου τα χρόνια με τη Μελίνα. Ναι. Λόγω του Ιδρύματος εννοώ. Ναι, βέβαια. Και ευτυχώς. Ήσασταν κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή στο Memorial. Εκεί η γητεύτρα μας δεν τα κατάφερε να γοητεύσει το θάνατο. Θα ήθελα να δεν τα κατάφερε. Θα μιλήσουμε για αυτή την τελευταία πράξη της ζωής της αργότερα. Αλλά θέλω να μας μιλήσετε, αν και την χαρακτηρίσατε υπό μία έννοια, να μας πείτε κάποια, εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάποια προτερήματα, το σημαντικότερο προτέρημα και το χειρότερο ελάττωμα της Μελίνας Μερκούρη. Για μένα το σημαντικότερο
προτέρημα ήταν η απίστευτη γενεοδορία της, διότι όταν λέω για γενεοδορία, δεν, η γενεοδορία δεν είναι μόνο να σου δανείσω λεφτά ή να σου πληρώσω ένα πρόβλημα που έχεις. Ήταν μια γενεοδορία ψυχής και καρδιάς και μια μεγάλη αγάπη. Και, δηλαδή, πλάι στη Μελίνα ήταν όλοι σημαντικοί, γιατί η Μελίνα τους έκανε να αισθάνονται σημαντικοί. Ναι. Κάτι και που σας στενοχωρούσε. Το της ήταν που δεν άντεχε τη μοναξιά και δεν ήθελε να μένει μόνη καθόλου. Κατά την άποψή μου ήταν λάτωμα αυτό, γιατί εγώ είμαι πολύ της μοναξιάς. Και βεβαίως από τη στιγμή που αρρώστησε, κατάφερε και όχι κατάφερε, έγινε κάτι μαγικό, έλεγε, που ήθελε να μένει μόνη. Μάλιστα. Η σχέση της με το χρήμα ποια ήταν, κυρία Παυλίδου? Περιφρόνηση είχε για το χρήμα. Περιφρόνηση. Ναι. Δεν την ενδιέφερε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πείτε ότι σε όλη τη ζωή είχε κάποια οικονομική άνεση, αλλά δεν ήταν και πάμπλουτη. Αλλά δεν την ενδιέφερε. Δηλαδή, μπορούσε τα πάντα να τα μοιραστεί, τα πάντα να τα δώσει. Δεν ήταν ο άνθρωπος που της άρεσε να ασχοληθεί με το σπίτι, να πάει να κάνει... Ναι, ναι. Δεν της άρεσε η ύλη. Δεν την ενδιέφερε. Ναι, δεν την ενδιέφερε η ύλη. Και βεβαίως, αυτό ήταν και το... Δεν κρατούσε τίποτα σαν αρχεία, σαν... Δεν είχε καμία... Την ενδιέφερε να έχει έναν καναπέ, να μπορεί να κάτσει να μιλάει και να... Φωτογραφίες, αρχείο καθόλου, ούτε φωτογραφίες, τίποτε. Όταν πέθανε η Μελίνα και ξεκινήσαμε το ίδρυμα, δεν υπήρχε τίποτα. Είχε χαρίσει τα φουστάνια από τις ταινίες της, από τα θέατρα, από τα... Δεν κράταγε φωτογραφίες. Κάτι είχα περισσώσει εγώ όταν μετακομίζαμε από το Παρίσι στην Ελλάδα, στην μεταπολίτευση. Και έγινε αγώνας για να μπορέσουμε να βρούμε πράγματα. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην ιδιοσυγκρασία της. Σου έλεγε τι να τα κάνουμε, αυτά είναι παλιά. Να πάμε μπρος. Την ενδιέφερε το παρόν, ας πούμε. Μάλιστα. Εσείς την ζήσατε εκ του σύνεγγες 23 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Δεν λείψατε στιγμή από το πλευρό της. Διεκδικούσε διαρκώς το χρόνο σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς νομίζετε, φαντάζομαι στις διηγήσεις της, αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, πώς την είχαν επηρεάσει τα παιδικά της χρόνια, στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα της? Ναι. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Η Μελίνα δεν της άρεσε να μιλάει καθόλου για τον εαυτό της. Της Μελίνας της άρεσε να μιλάει ο απέναντί της για τον εαυτό του, να τον ακούει, να τα θυμάται πάντα όλα, γιατί τον άκουγε πραγματικά. Τα θυμόταν όλα. Αλλά πιστεύω ότι... Όλα. Αλλά πιστεύω ότι ο παππούς της, τον οποίον λάτρευε... Ο Μερκούραρος. Ναι. Την έβαλε μέσα στην πολιτική. Της έμαθε να είναι ανοιχτή. Της έμαθε να είναι ένα γεμάτο σπίτι με κόσμο. Όπως και το σπίτι ήταν πάντα ανοιχτό. Είχε πάρα πολύ κόσμο που μπαινόβγαινε ανά πάσα στιγμή. Μέχρι Πονταζέν, που ήταν ακριβώς διαφορετικός από εκείνη, έλεγε ότι ποτέ σε αυτό το σπίτι δεν στρώθηκε τραπέζι για δύο άτομα. Μάλιστα. Ήταν... Πολύ κοινωνική. Δεν ήταν θέμα κοινωνικής, γιατί η Μελίνα δεν έβγαινε, δεν της άρεσε να... Είχε μάθει από το σπίτι του παππού. Είχε μάθει από το σπίτι του παππού. Ήθελε το σπίτι της να είναι κυψέλη, να πηγαίνουν όλοι εκεί, ας πούμε. Ναι. Εγώ πολλές φορές έλεγα, πάω να δω τους φίλους μου, άσε με. Όχι, να έρθουν οι φίλοι σου εδώ, μου έλεγε. Βρε παιδί μου, δεν θα θέλουνε, για ρώτα τους, μου έλεγε, θέλουνε. Όλοι θέλανε. Μάλιστα. Μανουέλα, θα ήθελε να αλλάξει κάτι επάνω της, στο χαρακτήρα της, στη ζωή που έζησε? Υπήρχε κάτι που δεν της άρεσε? Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που δεν της άρεσε. Το μόνο, η μεγάλη της... Καλά, όταν έγινε υπουργός, ένα ήταν το πρόβλημά της το μεγάλο, να μπορέσει να έχει... Ήθελε να έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση και λιγότερο άγχος.
την Βουλή. Η Βουλή ήταν ο εφιάλτης της. Αισθανόταν πιεσμένη, αισθανόταν ότι δεν τα πήγαινε καλά με τους έτοιμους λόγους. Αισθανόταν δεν μπορούσε να εκφραστεί με την δική της ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, ως Μελίνα. Έπρεπε να μπει σε ένα ρόλο. Αυτό ήταν το μεγάλο της έννοια. Μάλιστα. Κατά την περίοδο της Χούντας γνωρίζουμε ότι της είχε αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια, διότι βεβαίως πολεμούσε σφόδρα την δικτατορία στο εξωτερικό όπου ζούσε. Είχαν γίνει μάλιστα και δύο απόπειρες δολοφονίας εις βάρος της. Σας μιλούσε για εκείνη την περίοδο. Δεν την είχατε γνωρίσει ακόμη. Είχε φοβηθεί για τη ζωή της. Τη γνώρισε κατά τη διάρκεια της ναι, Χούντας. Ενώ τις απόπειρες δολοφονίες. Είχαν προηγηθεί. Ναι, για τις απόπειρες. Όχι, δεν είχε φοβηθεί. Η Μελίνα δεν φοβότανε. Ίσα-ίσα νομίζω ότι... Τώρα αυτό ίσως να το πω και να... Κάπου μέσα της άρεσε που έκανε τέτοιο αγώνα ώστε να θέλουν να τη σκοτώσουν. Μάλιστα. Την προκαλούσε δεν αυτό. Να το... Την προκαλούσε, λέω. Ο ναι, κίνδυνος. Την προκαλούσε, ναι. Έγινε ότι κάνει κάτι σημαντικό. Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μιλήσουμε για την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν ο αγαπημένος της ρόλος. Είτε από τον κινηματογράφο, είτε από το θέατρο. Ήταν από τον κινηματογράφο, αγαπούσε περισσότερο τον κινηματογράφο από το θέατρο. Ο ρόλος που λάτρευε και που ήθελε να παίξει και που τελικά έπαιξε ήταν η Μίδια. Για αυτήν η Μίδια ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα και μια γυναίκα που ήταν εξόριστη, που υπέφερε, που εγκαταλείφθηκε από όλα. Και έπαιξε μια... και ήταν και εξαιρετική στη Μίδια, που ήταν σκηνοθέτης ο Μίνος ο Βορονάκης. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε γίνει και μάλιστα τη λέγανε η εξόριστη Μίδια, γιατί τότε δεν... της επέτρεψαν να πάει να κάνει την παράσταση στην Επίδαυρο. Τότε το Εθνικό εξήγηλε αμέσως μια άλλη Μίδια, ώστε να μην μπορέσουν να πάνε δύο Μίδιες στην Επίδαυρο. Αλλά έκανε tour σε όλη την Ελλάδα και έγινε και της τρελής, πρέπει να πω. Μάλιστα. Και ήταν όντως υπέροχη. Εκτός Επιδαύρου, λοιπόν, η Μελίνα Μερκούρη. Ναι. Όταν ασχολήθηκε με την πολιτική, αν δεν κάνω λάθος, γίνατε διευθύντρια του γραφείου της. Μάλιστα ήταν υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιός. Ναι. Η εγγονή του Δημάρχου Αθηναίων, του Μερκούραρου, όπως τον έλεγαν. Η οποία βέβαια ζούσε στο Κολωνάκι. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς κέρδιζε τον κόσμο, πώς ήταν στην προεκλογική της εκστρατεία. Διότι, κακά τα ψέματα, ήταν από μια αστική οικογένεια η Μελίνα. Στη Β' Πειραιώς, πού πας. Και Β' Πειραιώς. Ναι, αυτό λέω, πού πας στη Β' Πειραιώς. Και εκείνη την εποχή η Β' Πειραιώς ήταν hard κατάσταση. Βέβαια, πάλι αυτό ήταν η γενοδορία της και η σχέση που είχε με τους ανθρώπους. Και το ότι δούλεψε πόρτα-πόρτα και επιπλέον δεν έκανε... Να σας πω ένα παράδειγμα. Την πρώτη μέρα που θα κατέβαινε να πάει να δει αν θα έβρισκε γραφείο, την πρώτη μέρα που θα κατέβαινε στη Νίκαια, πήγα να την πάρω από το σπίτι της και ήταν εντυμένη, ετοιμαζόταν, βαφότανε. Της λέω, συγγνώμη, έτσι θα κατέβεις. Με τα σέλωρών και αυτά. Μου λέει, δηλαδή τι να κάνω. Να μασκαρευτώ, να τους κοροϊδέψω. Αυτή δεν είμαι, έτσι θα πάω. Και είχε τόσο δίκιο, μα τόσο δίκιο. Αλλά επειδή η Μελίνα δεν τη φορούσαν τα ρούχα, τα φόραγε. Ήταν η σχέση της τόσο προσιτή με τον κόσμο. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, που καθόταν στα πεζοδρόμια και έπαιζε τάβλη, γιατί ήταν και μεγάλη ταυλαδόρισσα. Με τους πάντες και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται μια πάρα πολύ ισχυρή σχέση η οποία κράτησε και μέχρι που ήταν μέχρι το τέλος, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι από την Β' Πειραιά που ερχόντουσαν, που είχαν σχέση, που την αγαπούσαν και εκείνοι που τους ασχολιόταν μαζί τους. Ναι, πράγματι... Ήτανε...
Ουδέποτε κρύφτηκε η Μελινά Μερκούρη. Η ίδια άλλωστε είχε μιλήσει και για την στάση της κατά την κατοχή και είχε μετανιώσει, το έχει δηλώσει η ίδια και στους δημοσιογράφους έλεγε, ρώτησε ό,τι θέλεις, δεν πρόκειται να κρυφτώ ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παυλίδου, ήσασταν παρούσα όταν η Αγγέλα Κοκόλα την πήρε στο τηλέφωνο και της ανακοίνωσε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου την προορίζει για το Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμάστε τη σκηνή αυτή? Ναι, βέβαια, πώς τη θυμάμαι. Ήτανε βράδυ και τρώγαμε και χτύπησε το τηλέφωνο και της είπανε να πάει στην... ότι τη ζήταγε Κοκόλα και δεν ξέρω τι της είπε εκείνη τη στιγμή. Μετά έμαθα τι της είπε. Της είπε, Υπουργέ μου, γεια σου, και της το κλείσε, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και μετά ήρθε στο τραπέζι και λέει, λοιπόν, τα αστεία τελειώσανε, σηκώνουμε όλοι τα μανίκια και αρχίζουμε δουλειά. Και βέβαια μετά άρχισε όλα αυτά τα χρόνια της υπερβολικής δουλειάς και για εκείνη. Δηλαδή νομίζω ότι δούλεψε για μένα που την ήξερα και πριν, δούλεψε πάρα πολύ, με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, με πολύ έννοια να προβάλλει την Ελλάδα εκτός συνόρων και να μπορέσει να φέρει πράγματα απ' έξω στην Ελλάδα. Ήτανε μεγάλος ο αγώνας που έκανε η Μελινά, όχι μόνο για τα μάρμαρα, γενικά για τον πολιτισμό και για την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, και δεν νομίζω ότι έχει διαδοθεί ακόμα καλά ο ελληνικός πολιτισμός, έχει ακόμα Έχετε απόλυτο δίκιο, και να θυμίσουμε εδώ στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι στη Μελίνα Μερκούρη χρωστάμε τα διπεθέ, οφείλουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έναν πολύ σημαντικό θεσμό, το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, που είναι ένα βραβείο κύρους για την καλύτερη ηθοποιό της νεότερης γενιάς, βεβαίως την διεθνή συζήτηση για τα μάρμαρα του Παρθενώνος, και κυρίως αυτό που είπατε, Μανουέλα, ότι δηλαδή προσπάθησε να μας πείσει, να πείσει την Ελλάδα και τον κόσμο ότι ο πολιτισμός είναι, όπως τον έλεγε, η βαριά βιομηχανία της χώρας. Και θέλω να σας ρωτήσω... Ναι. Τα κατάφερε, Μανουέλα. Ή έμεινε παραπονεμένη η Μελίνα λέγοντας εκείνη τη φράση «Δώστε μου εμένα ένα μοιράζ και θα δείτε τι θα κάνω με τον πολιτισμό». Ήταν ευχαριστημένη, γιατί χρήματα δεν υπήρχαν φυσικά. Με τον προϋπολογισμό ήταν ο αγώνας της, η στεναχώρια της και η έννοια της όλα τα χρόνια που υπήρξε υπουργός, να μπορέσει να φτάσει στο 1% το προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, του κρατικού προϋπολογισμού. Βέβαια, την εποχή εκείνη ήταν πολύ λιγότερα τα λεφτά του Υπουργείου, γιατί δεν υπήρχαν όλες αυτά από την κοινότητα ακόμα που υπάρχουν. Τα έσπα όλα αυτά, ναι, βέβαια, από την Ευρώπη. Ναι. Mm-hmm. Αλλά ήταν ο αγώνας της. Θυμάμαι, έπαιρνε, παρακαλούσε, κλιπαρούσε. Και με την πολιτιστική πρωτεύουσα, η οποία είναι και ο μόνος πολιτιστικός θεσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έκανε μεγάλο αγώνα και έβρισκε λεφτά από τους ξένους, γιατί είχε και τρομερές προσωπικές σχέσεις η Μελίνα με τους πολιτικούς, με τον Μιτερό, με τον Γκένσερ, από την Ευρώπη. Και θέλω να πω, είχε μεγάλη... Με τον Λαντ, βέβαια. Ναι. Και αυτό νομίζω την... Για αυτήν η πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό γιατί συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ναι. Αλλά πέρα από όλα και τα διπεθέ ήταν σημαντικό. Με τα διπεθέ, ας πούμε, την κοροϊδεύανε, της λέγανε ο Μπρέχτ στην επαρχία και τέτοια, αλλά είδε θέατρο ο κόσμος. Γιατί αυτό που πίστευε η Μελίνα ήταν ότι ο πολιτισμός είναι για όλους. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι κλειστό που ανήκει στους ανθρώπους, του πνεύματος μόνο. Έπρεπε να πάει παντού. Έλεγε ο Μπρέχτ στο χωριό. Και έλεγε, ναι, ο Μπρέχτ στο χωριό. Γιατί όχι ο Μπρέχτ στο χωριό? Ευτυχώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παυλίδου, πώς εξέλαβε την ήττα της από τον Αντώνη Τρίτση στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 1990 για το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα τότε κατήγαγε μια ιστορική νίκη, εξελέγει από την πρώτη Κυριακή, ναι. Αν δεν απατώμε. Ναι, από την πρώτη Κυριακή.
την αντιμετώπισε με μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή βγήκε και είπε ότι μην κοροϊδευόμαστε, χάσαμε, συγχαρητήρια στον Αντώνη τον Τρίτσι. Και αυτό ήταν και ένα σημείο που εμένα με είχε εντυπωσιάσει εκείνο το βράδυ, Μελίνα, γιατί περίμενα και εγώ τι θα πει στην πρεσκόπηση, γιατί δεν είχαμε προλάβει να μιλήσουμε. Γιατί ήταν, την έφερναν οι δημοσκοπήσεις πολύ μπροστά. Και το πρωί που είχαμε πάει στα διάφορα εκλογικά κέντρα, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, της λέω, Μελίνα μου, δεν θα βγεις. Μου λέει, τι λες? Λέω, δεν θα βγεις. Και είχα εγώ την εξής συνήθεια. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ πλάι της. Πήγαινα λίγο πιο πίσω, γιατί ήθελα να ακούω τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος κτλ. Μάλιστα, μου έλεγε η ίδια, ντρέπεσαι να σε βλέπουν μαζί μου. Και είχα ακούσει αυτό που είχε, τον απόϊχο, ας πούμε, της μέρας εκείνης. Και βέβαια στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ έντιμη και με τον Τρίτσι, τον οποίο αγαπούσε και πάρα πολύ, και πολύ εντάξει σε όλη την αντιπολίτευση, ας πούμε, του Δήμου. Mm-hmm. Ναι. Πάμε τώρα στην τελευταία πράξη της ζωής της. Και θα ήθελα να μας πείτε, τι ενδιέφερε η στεροφημία της? Ο θάνατος την απασχολούσε? Είχε δηλαδή αυτό που λέμε υπαρξιακή αγωνία για το μετά? Πίστευε στο Θεό, Μανουέλα, η Μελίνα? Λοιπόν, να τα πιάσω ένα-ένα. Δεν την απασχόλησε ποτέ το μετά. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ για το μετά. Το μετά εννοούμε τι γίνεται αφού πεθάνουμε. Ναι. Τέλειωναν όλα όσο ζούμε. Την απασχολούσε, πίστευε ότι άμα δεν σε αγαπάνε πια, τότε πεθαίνεις. Την απασχολούσε να τη θυμούνται, την απασχολούσε να μην ξεχαστεί, ας πούμε, αλλά μέσα σε μία γλυκιά έννοια, σε μία τρυφερή, όχι στην να μην ξεχάσουν τη Μελίνα Μερκούρη και τη Στέλλα, ας πούμε. Mm-hmm. Και επιπλέον είχε με το Θεό μία σχέση πολύ ανθρώπινη, πίστευε. Έκανε το σταυρό της, τα άναβε ένα κεράκι κτλ. Και έκανε κάτι πολύ, για μένα, είχα πολύ εντυπωσιαστεί. Από την ημέρα που τη γνώρισα, πριν κοιμηθεί, έκανε πάντα το σταυρό της και μια μικρή προσευχούλα και φιλούσε μια εικονίτσα και μια φωτογραφία της μαμάς της που είχε πλάι της. Αλλά αυτό ήταν ιερό. Δηλαδή, αν πήγα να της μιλήσει εκείνη τη στιγμή, σου έλεγε εγώ στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι γινόταν, μετά το κατάλαβα. Αυτό δεν το έκανα μέχρι τελευταία στιγμή. Όσο για τον Θάνα, όσο δηλαδή ήθελε βέβαια να μην είναι, ήθελε να είναι ενεργή, δηλαδή εγώ επειδή ήμουν μαζί της και στο Memorial τότε και τα λοιπά, μου έλεγε τι γίνει, προκειμένου μου λέει να ας πεθάνω καλύτερα προκειμένου να μην πετύχει εγχείρηση και τα λοιπά. Και το συζητάγαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή προτιμούσε να πεθάνει παρά να είναι ανήμπορη. Και βεβαίως μου έλεγε, λες να έχει κόσμο στην κηδεία μου. Και της έλεγα, εγώ πέθανε εσύ και θα καλέσω κόσμο, μη σε νοιάζει. Κάναμε πλάκα, ας πούμε, αυτό. Ήσασταν εκεί. Ήσασταν παρούσα. Ναι. Ήσασταν παρούσα, ναι. Μανουέλα. Και ήρθατε μαζί στην Ελλάδα. Μπορείτε, σας παρακαλώ, ναι, πολύ να μας χαρίσετε αυτές τις στιγμές, αν έχετε την καλοσύνη, και αν δεν είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εντάξει, τα πολύ προσωπικά δεν θα σας τα χαρίσω, αλλά αυτό ήταν. Θα σας χαρίσω αυτά όλα που ζήσαμε τότε όλοι εκεί. Καταρχάς ήταν η θλίψη που υπήρχε και στο νοσοκομείο, στο ξενοδοχείο που μέναμε όταν το μάθανε, στους ανθρώπους από τις τηλεοράσεις που ήταν όλη μέρα καθισμένοι απ' έξω. Ήταν τεράστια. Στην Αμερική βέβαια έγινε πάταγος γιατί την αγαπούσανε και πολύ. Και όταν γυρίσαμε, ήταν μια μεγάλη εμπειρία αυτό η επιστροφή με τη σωρό της Μελίνας. Διότι καταρχάς η Μελίνα δεν μπήκε με τις αποσκευές. Την βάλανε μέσα στο αεροπλάνο, στο μπροστινό μέρος και το κλείσανε με μια κουτίνα. Και η Ολυμπιακή τότε είχε ρωτήσει όλους τους
επιβάτες, αν είχαν κάποιο πρόβλημα και ότι μπορούσαν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. Και μετά μας είπανε ότι κανείς δεν άλλαξε το εισιτήριό του. Εκείνη τη μέρα δεν παίξανε ταινία σε εκείνο το ταξίδι. Δεν δώσανε γλυκό σε εκείνο το ταξίδι. Και βεβαίως μόλις μπήκαμε στον εναέριο χώρο της Ελλάδος, ήρθαν τα φάντομ να την υποδεχτούν. Σας το λέω τώρα και γυρνούμε. Και εμάς μας συγκινείται, Μανουέλα. Και μετά άρχισε η άνοδος προς την Αθήνα, το Υπουργείο, το τα λοιπά. Ναι, τα θυμόμαστε όλες και όλοι αυτά. Εγώ είχα καλύψει και την κηδεία της τότε ως δημοσιογράφος της Μεσημβρινής. Ήταν αξέχαστες στιγμές, ένας πάνδημος θρήνος, Μελίνα. Ναι, ήταν. Εσείς τώρα είστε Γενική Γραμματέας, όπως είπα, του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, το οποίο βεβαίως θα ήθελα να πω εδώ να δείτε, κυρία Παπαντονίου, συντηρείται από τα χρήματα της Μελίνας και του Ντασέν. Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος αυτό το ίδρυμα. Έτσι δεν είναι, Μανουέλια? Όχι, απλώς είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κτίριο μας έχει παραχωρήσει το κράτος. Ναι, που το Πιλπούλ. Δηλαδή. Το ναι. Πιλπούλ, το παλαιό εργοστάσιο Πιλπούλ, ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το Πιλπούλ. Ποιο είναι? Όχι, είναι στην οδό Πολυγνώτου, ένα κτίριο... Α, μάλιστα. Κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. Κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. Στη Ρωμαϊκή αγορά, ναι. Ήθελα να... Εκεί είναι ένα... Ήτανε παλιά μία... Όχι παλιά, είναι ακόμα νομίζω. Πλάι στο Πιλπούλ το πολιτικό κέντρο του Δήμου Αθηνών που λέγεται Μελίνα... Α, μάλιστα. Φαντάστηκα ότι εκεί στεγάζεστε. Πάλι καλά ότι έχετε ένα κτίριο. Ναι. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ είναι το γεγονός ότι δίνετε υποτροφίες σε φοιτητές, σε Έλληνες και Ελληνίδες που θέλουν να σπουδάσουν φιλολογία, θεατρολογία και ιστορία, αρχαιολογία. Ναι, όλα τα... και φιλολογία, ιστορία, όλα τα... δίνουμε ακόμα και το βραβείο για την νέα ηθοποιό που κι αυτό... Παίρνει μεν την καρφίτσα της Μελίνας, η οποία η μια τη δίνει στην άλλη, αλλά παίρνει και ένα βραβείο 3.000 ευρώ κάθε χρόνο η βραβευτήσα. Οι υποτροφίες είναι για 2 χρόνια, είναι για τα διδακτορικά, είναι των παιδιών και η απόφασή μας ήταν να δίνονται μόνο σε παιδιά που θα κάνουν το διδακτορικό τους στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, για να μην φύγουν τα λεφτά προς τα έξω. Πώς είναι τα οικονομικά του Ιδρύματος, κυρία Παυλίδου? Πώς προϊονίζεται το μέλλον? Πολύ χάλια, γιατί επιπλέον η περιουσία του Ιδρύματος κουρεύτηκε κιόλας για τα νομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ναι, αλλά εντάξει, μην μιλάμε τώρα για λεφτά μπροστά στη Μελίνα. Έχετε δίκιο, αλλά είμαστε στο οικονομικό φόρουμ και σκέφτηκα ότι μπορεί κάτι να γίνει και για το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη να βγάλουμε εδώ δίσκο, ξέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε για τη Μελίνα, είναι ξαναζείτε πάλι, γιατί η ζωή σας... Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, Μανουέλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου και το κάνω πολύ σπάνιο. Το ξέρω. Και το έκανα μόνο για σας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε θερμά. Αλλά είχα την τύχη να ακούσω αυτές τις ωραίες συζητήσεις που έγιναν και θα ήθελα να πω κάτι για την Αμαλία τη Φλέμινγκ που την ήξερα κι εγώ και την αγαπούσα πολύ. Βεβαίως. Εκείνη, για να το ξέρετε, εκείνη η πορεία στην Αμόχωστο, ήμουνα κι εγώ μαζί, που έβριξε τρομερά, είχε πριν τέτοια ζέστη και είχαν καεί ολονών μας τα πόδια από κάτω και έλεγε Αμαλία, ευτυχώς έβρεξε. Ωραία. Αυτά. Τώρα... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς από καρδιάς. Ευχαριστούμε. Και να έλθουν αυτή τη στιγμή, να έλθουν 2 φωνές πάλι από τον ουρανό. Για να ακούσουμε, λοιπόν. Κυραντώνης en grec veut dire monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent. Parce qu'ils ont le même secret. Le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit
où les rêves habitent. Et dans ses rêves, Kallas est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux. Κυραντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Κυραντώνης vivait dans son petit quartier. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Il était pauvre. Και με κρασί πολύ. Mais il buvait un peu de vin. Είχε δυο μάτια γαλανά. Il avait des yeux bleus. Και αχτενιστά μαλλιά. Et des cheveux décoiffés. Και ένα λουλούδι. Πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, Κυραντώνη, πώς αγαπάμε. Comment t'aime. Και μαζί σου τα στραμετάμε. Et on compte les étoiles τις βοτιές toi. Για σένα πηδάμε. On allume des feux. Ώσπου να έρθει η βροχή. Jusqu'à l'aube. Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Et on oublie ta douleur. On vole avec toi comme des oiseaux. On rit avec toi comme des enfants. Quand tu fais ta prière. Kallas hâte d'aller dormir. Parce que dans la nuit, dans ses rêves, θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Dans son rêve, il vit. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραβή. L'aube le trouve. Αχ, Κυραντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραμετάμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε, ώσπου να έρθει η βροχή. Τον καημό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο Κυραντώνης στον Ινακή μυθεί και εμείς ξυπνάμε τον καλτερά μου στην πόρτα να φανεί. Μα ο Κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ιό. Dans son rêve, Felice Pia. Il a voulu Merci. Vivre pour l'éternité. Αχ, αυτή η Ελλάδα. Μια ερωτεύσιμη Ελλάδα. Πολύ. Μια όμορφη Ελλάδα. Συγκινηθήκαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, Μανουέλα. Να περάσουμε στην τελευταία Ελληνίδα, την Νίκη Γουλανδρή, φίλες και φίλοι. Θέλω να πω ότι είχα την τιμή να την γνωρίσω. Το 1998 της είχα κάνει μια συνέντευξη και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η ηρεμία της και κυρίως το ότι φορούσε στο χέρι της τη βέρα του συζύγου της που είχε πεθάνει και τη δική της μαζί, του Άγγελου Γουλανδρή, και το ρολόι του για να ζει στο χρόνο του. Φορούσε το ρολόι του, ναι. Για την Νίκη Γουλανδρή, αυτήν την πρωτοπόρο διανοουμένη, είχε σπουδάσει φιλοσοφία με τον Χορκχάιμερ και τον Αντόρνο, θα μας μιλήσει η πρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η κυρία Φαλή Βοιατζάκη, διαδικτυακός. Να την ακούσουμε. Thank you.
φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ολοκληρώνεται ο κύκλος με τις σημαντικές γυναίκες των δύο τελευταίων αιώνων, με την Νίκη Γουλανδρή, τη φιλάνθρωπο, την ζωγράφο, την διανοουμένη. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την κυρία Φαλή Βογιαντζάκη, η οποία υπήρξε επιστήθεια οικογενειακή φίλη της οικογενείας Γουλανδρή. Κυρία Βογιαντζάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλέσσα. Με πολύ χαρά και συγκίνηση θα μιλήσω για την προσωπικότητα της Νίκης, που είχα την τύχη να την γνωρίσω τόσο καλά επί τόσα χρόνια και να συνεχίζω τώρα στο έργο τους. Με επιτυχία ομολογουμένως. Το 1964, όταν ανοιγέρθη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, κυρία Βογιαντζάκη, οι λέξεις περιβάλλον και οικολογία φοβούμαι ότι υπήρχαν μόνο στα λεξικά. Και θα ήθελα να μας μιλήσετε για την αείμνη στη Νίκη Γουλανδρή, η οποία παρότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία και μάλιστα με εκλεκτούς διδασκάλους, τελικά αφιέρωσε τη ζωή της στο περιβάλλον. Ναι, πιστεύω ότι η σχέση της Νίκης με τη φύση άρχισε από μικρό παιδί, όταν πέρναγε τα καλοκαίρια στο κτήμα του στην Κεφαλονιά. Το κτήμα είχε γεωργικές καλλιέργειες με παραδοσιακές τεχνικές. Ήταν ένα επτανησιακό τοπίο με ελαιώνες από αιωνόβια δέντρα, αμπέλια, οποροφόρα δέντρα, κυρίως οικές, αμυγδαλιές και άλλα. Εκεί αποτύπωσε εικόνες της ελληνικής φύσης που την συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Θυμόταν πάντα τις μυρωδιές της γης με τα αγαπημένα της φυτά. Ο δεσμός της με τη φύση την ακολούθησε παντού, ακόμα και όταν σπούδαζε την νομική τάξη, την πολιτική σκέψη και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Οι σπουδές της στη ζωγραφική τελικά την οδήγησαν στην αποκλειστική απεικόνηση των ελληνικών φυτών. Όπως ξέρετε, έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως σημαντική βοτανική ζωγράφος. Έχει ζωγραφίσει περί τα 800 ελληνικά φυτά και το έργο της είναι αφιερωμένο στη διάσωση της ελληνικής χλωρίδας. Οι παιώνιές της είναι θρυλικές και έχουν διεθνώς καταγραφεί ως μάλλον μετά τη μινωική εποχή η δεύτερη βοτανική ζωγραφική στην Ελλάδα. Κυρία Βογιαντζάκη, εσείς από το 1971 ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, ήσασταν Γενική Γραμματέας, μετά Αντιπρόεδρος και τώρα Πρόεδρος και γνωρίζετε και το ζεύγος. Θα ήθελα να μας μιλήσετε ιδιαιτέρως για τη σχέση που είχε η Νίκη Γουλανδρή με τον σύζυγό της Άγγελο Γουλανδρή, ο οποίος επίσης ζωγράφιζε, συναντήθηκαν νομίζω σε νεαρή ηλικία και παρέμεναν ενωμένοι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο Άγγελος Γουλανδρής ήταν το πρόσωπο που καθόρισε τη ζωή της. Γνωρίστηκαν σε νεαρή ηλικία. Εκείνος ήταν ένας νέος διανοούμενος που προβληματιζόταν για την πορεία του κόσμου. Μαζί συζητούσαν και αναζητούσαν τον τομέα στον οποίο θα φιέρωναν τις δυνάμεις και τις ζωές τους για να υπηρετήσουν. Έβλεπαν στον κόσμο να αναπτύσσονται δυνάμεις που παραβίαζαν τις φυσικές διαδικασίες. Συνέλαβαν το μήνυμα της απειλούμενης φύσης όταν ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί συνείδηση των κινδύνων και επέλεξαν τη φύση και το περιβάλλον για να αφιερώσουν το έργο της ζωής τους. Ίδρυσαν το 1964 το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, για να χαράξει μια νέα πολιτική παιδείας και πληροφόρησης με έμφαση την ένταξη του ανθρώπου στο μηχανισμό και την ισορροπία της φύσης. Πρώτο το μουσείο αυτό εισήγαγε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα ελληνικά μουσεία. Το Μουσείο Γουλανδρή επελέγει ως μουσείο επιρροής μεταξύ 35.000 μουσείων στον κόσμο μαζί με άλλα 36. Ο Κένεθ Χάτσον στην αγγλική έκδοση του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ 1987 με τίτλο «Museums of Influence» γράφει ότι το μουσείο αυτό δεν είναι απλώς ένα μουσείο, αλλά ένας φάρος μέσα στο σκοτάδι. Από κάθε άποψη που αφορά το φυσικό περιβάλλον, είναι η συνείδηση της χώρας.
Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είπα νωρίτερα ότι αφιέρωσε τη ζωή της στο περιβάλλον. Η Νίκη Γουλανδρή είχε και πολιτική δράση και κοινωνική δράση και θυμούμε σε μία συνέντευξή της το 1998, μία συνέντευξη που μου είχε δώσει τότε, μου είχε πει και με είχε εντυπωσιάσει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι η στρατιωτική δύναμη που θα εξασφαλίζει τα σύνορα ενός κράτους, αλλά η οικολογική του υγεία. Αυτό μου είχε πει το 1998. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς συνέβη η ενασχόλησή της με την πολιτική, γιατί δεν συνέχισε εν τέλει. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής της πρότεινε να συμμετάχει στην κυβέρνηση ως Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα τους 200.000 πρόσφυγες της Κύπρου. Θεώρησε χρέος τη συμμετοχή της. Ο Καραμαλής παρακολουθούσε κάθε μέρα τους υπουργούς του. Ο διπλωμάτης κ. Βλάχος της τηλεφωνούσε κάθε πρωί και τη ρωτούσε ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα. Το ίδιο βέβαια έκανε με όλους τους υπουργούς του. Η Νίκη ήταν απίστευτα εργατική και ο Πρωθυπουργός της πρότεινε να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική και να μπει πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Η Νίκη όμως αρνήθηκε και του εξήγησε ότι η αποστολή της είναι να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση της χώρας για να προστατευτεί ο φυσικός της πλούτος. Θυμάμαι μας έλεγε ότι στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Καραμαλή είχε καθίσει στην άκρη ενός τεράστιου τραπεζιού γεμάτο άντρες υπουργούς. Ο Καραμαλής είπε «Η κυρία Γουλανδρή θα κάθεται απέναντί μου». Όταν κάθεσε τον ευχαρίστησε και του είπε ότι η πρότασή του τιμά όλο το γυναικείο φύλο. Και ο Καραμαλής με το γνωστό αυστηρό του ύφος της απάντησε «Δεν σας επέλεξα για το φύλο σας, αλλά γιατί είστε καλή συνεργάτης». Ξέρετε τι ιστορία, κυρία Βογιαντζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που την μοιραστήκατε μαζί μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από τις πάμπολες βραβεύσεις της, ποια θεωρούσε πολυτιμότερη και γιατί. Από όλες τις διακρίσεις που έλαβε, εκείνη που ξεχώριζε ήταν η γυναίκα της Ευρώπης το 1991, διότι θεωρούσε ότι αυτό της άνοιξε το δρόμο πέρα από την Ελλάδα. Είχε πάει μόνη της στις Βρυξέλλες όπου γινόταν η εκλογή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εκλέκτορες ήταν δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες της ΕΟΚ και ορισμένες προσωπικότητες. Μας τηλεφώνησε πριν πάει στην εκλογή και μας είπε πόσο δύσκολο είναι διότι άλλα κράτη υποστήριζαν την υποψηφιότητά τους με διάφορους, την υποψηφιότητά τους, ναι, την υποψηφία τους μάλλον, με πολλούς τρόπους. Από την Αγγλία δηλαδή είχε πάει παραδείγματος χάρη η Νταϊάννα για να υποστηρίξει την Αγγλίδα υποψήφια. Τον προηγούμενο χρόνο γυναίκα της Ευρώπης είχε εκλεγεί η Μέρι Ρόμπινσον κατοπινή πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Καταλαβαίνετε την έκπληξη και την ικανοποίησή μας με την ανακοίνωση της εκλογής της. Με την ομιλία της που είχε θέμα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τίτλο «New Ecological Ethos», νέο οικολογικό ήθος, κατέκτησε τους εκλέκτορες που πήραν το μήνυμα ότι το θέμα περιβάλλον θα κυριαρχούσε στα προσεχή χρόνια. Εξελέγει παμψηφή. Είχε δηλώσει τότε «Η Ελλάδα δικαιούται να έχει πρωτεύοντα ρόλο στο περιβάλλον». Γιατί πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες, συγκεκριμένα οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, αναζήτησαν τις ρίζες της φύσης. Πράγματι, η Νίκη Γουλανδρή με τον Άγγελο Γουλανδρή βρέθηκαν στην πρωτοπορία του κόσμου και θα ήθελα, κυρία Βογιαντζάκη, αν έχετε την καλοσύνη, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε την Νίκη Γουλανδρή με 7 επίθετα και αν μπορείτε να μας δικαιολογήσετε και τους χαρακτηρισμούς. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, η Νίκη ήταν πολύ εργατική, καταρχήν. Πολύ μεθοδική και αποτελεσματική. Ήταν σεμνή παρά τη διεθνή της αναγνώριση. Το 1992 είχε προταθεί από 30 διεθνείς γυναικείες οργανώσεις για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη λήξη της θητείας του Περές ντε Κουεγιάρ. Δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό της. Θεωρούσε ότι ο εαυτός της εκφράζεται στο έργο της. Είχε εξαιρετικό γούστο.
Ο Καραμαλής της είπε μια φορά, είστε και κομψή. Δεν φορούσε ποτέ γούνες. Ήταν ειλικρινής. Ομολογεί ότι δεν είδε τότε όλη την έκταση του εγχειρήματος που αποφάσισε ο άντρας της, ο οποίος έβλεπε την οικουμενικότητα του έργου, αλλά σταδιακά εκείνη μπήκε στη λογική του και αφοσιώθηκε πλήρως. Μάλιστα. Θυμάστε κάποιες στιγμές, αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, κάποιες στιγμές οι οποίες μας έχετε πει ήδη ωραίες ιστορίες και στιγμιότυπα από τη ζωή της Νίκης Γουλανδρή, αλλά αν θυμάστε κάποιες στιγμές που είναι δηλωτικές του τρόπου με τον οποίο προσέγγιζε τη ζωή και τον κόσμο. Θυμάμαι τη σχέση της με μία πολύ καλή φίλη της που εκτιμούσε ιδιαίτερα, τη συνέδε η αγάπη και ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες. Ήταν η Ζακλίν Ντορομιγή που επικοινωνούσε μαζί της μέχρι το θάνατό της. Η Νίκη της είχε χαρίσει ένα μαντίλι του Ερμές που είχε βγει με δικά της αγριολούλουδα και το όνομα Φλόρα Γκρέκα. Η Ρομιγή το φόρησε στην Ακαδημία και της έστειλε φωτογραφία. Θυμάμαι, η Νίκη μου έλεγε, όταν είσαι κακόκεφη να παίρνεις ένα βιβλίο των αρχαίων Ελλήνων και θα δεις ότι όσο διαβάζεις στρώνει το μυαλό σου και φτιάχνει η διάθεσή σου. Και πράγματι. Επίσης, θυμάμαι τις συζητήσεις με το φίλο Βαγγέλη Παπαθανασίου που την αγαπούσε ιδιαίτερα. Ο Βαγγέλης είχε γράψει τη μουσική για ένα ντοκιμοντέρ του μουσείου. Στην κηδεία της Νίκης ξεχώρισα το στεφάνι του που έγραφε «Νίκη, ο ανθός στον κήπο των θεών». Τώρα, από τους σημαντικότερους επισκέπτες του μουσείου ήταν η Ίντιρα Γκάντι, πρωθυπουργός της Ινδίας. Είχε πει στη Νίκη, εκείνη την ημέρα της επίσκεψής της, «Θα σας δώσω μία συμβουλή που έχω από τον πατέρα μου, τον Εχρού», ήταν ο πατέρας της. «Να αγαπάτε τα δάση, διότι αυτά στηρίζουν τη γη». Παράλληλα, να θυμηθώ ότι με την επιστημονική της δουλειά ήταν ένας σύμμαχος και προστάτης των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων. Φύλακας άγγελος του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, όταν η ίδια ήταν αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Δεν έπαψε με κάθε τρόπο να υποστηρίζει κάθε δημιουργικό άνθρωπο και κάθε δημιουργικό έργο. Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ήταν μια κοσμοπολίτισσα η Νίκη Γουλανδρή και βαθιά Ελληνίδα. Πώς βίωνε, κυρία Βογιαντζάκη, αυτόν τον συνδυασμό? Ο τρόπος της ζωής της ήταν βαθιά ελληνικός, αλλά και ταυτόχρονα παγκόσμιος. Χρησιμοποιούσε το χρόνο ως το πολυτιμότερο στοιχείο της ζωής της. Πρόβλημά της ήταν έλλειψη χρόνου για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της. Είχε ταξιδέψει πολύ, ποτέ για αναψυχή, πάντα για σκοπό. Πολύ σημαντικό ήταν το ταξίδι της σε όλο τον κόσμο ως μέλος της Διεθνούς Δωδεκαμελούς Επιτροπής για τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και το περιβάλλον υπό την προεδρία του Περές Ντε Κουελιάρ, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τότε. Θυμάται, στη Λαπωνία, που επισκέφτηκε ένα νοσοκομείο, άκουσε πίσω τις φωνές. «Κυρία Γουλανδρή, κυρία Γουλανδρή». Ήταν ένας Έλληνας γιατρός που την είχε αναγνωρίσει. Πόσο χάρηκε που βρήκε Έλληνα στα πέρατα του κόσμου. Πόσο πίστευε στις δυνατότητες του Έλληνα. Κυρία Βογιαντζάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την δυστυχώς πολύ σύντομη παρουσίαση. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Καθώς είστε τώρα εσείς η καπετάνισσα του μουσείου, του Ιδρύματος, και καλή επιτυχία και στο άλλο σας έργο, το μουσείο που έχετε ιδρύσει στην πατρίδα σας, στο Ρέθυμνο, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο για τη διατήρηση της κρητικής παραδόσεως. Καλή επιτυχία.